Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε. Σε παίρνω για να σου πω, 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 πόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, 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 πως μακριά σου υποφέρω. Τι να κάνω, έμπλεξα. Γιάννη Χιλιτίδη, εσύ, εσύ Γιάννη Χιλιτίδη, όχι. Κατάντια. Πώς θα δώσω ρε φίλε, σε παρακαλώ. Όσο πάλι σε πήρα και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Σου στείλα τόσα μήνυμα. Κάτσε ακούστη λίγο, Λάκης. Σήκω στο κι άσε τα πείσματα, φτάνει αρκετά. Τις εντύπωσεις τις έκλεψες. Εγώ πάνω ότι το τραγούδι αυτό είναι το αγαπημένο του Δεσπότο. Τώρα μου το σφίριξε ο Λίπο, γι' αυτό το μετέδωσα. Αλλά για να δω τι λέει. Παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πω, πω, τι. Όσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, πω. Συγγνώμη, ζητώ από το ακροατήριο το δικό μας με τους σκληροπυρηνικούς που με ακολουθούν επί σειρά ετών 30 από ραδιόφωνο σε ραδιόφωνο για αυτό που ακούστηκε. Δεν πρόκειται να ξανακουστεί ποτέ. Καλά, τι είναι αυτά, ρε. Τι, ποιος, τι έγινε. Τριαντάφυλλο με βάλετε να μεταδώσω πριν πριν. Καλή εβδομάδα. Σε αυτές οι κρυάδες της Θεσσαλονίκης, καλή εβδομάδα. Παίρνετε τα παιδιά να ξέρετε, έχουν κάτι χαμόγελα. Colgate. Με sex appeal. Προφανώς. Εγώ θα ξεκινούσα. Η Μαράγδα ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει από τη χαρά της. Σε λίγο θα την ακούσουμε. Πιο ναι. Καλή μοναξιά σήμερα. Πιο καλή μοναξιά, γιατί μοναξιά. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει κορυφή ω μόνο. Α, μόνοι είστε. Δεν το είδες, Κώστα μου. Εγώ τι να δω, παιδιά. Εγώ είμαι Άρης. Εγώ είμαι αυτός που όταν βλέπετε τον υδρώνε του απέναντι σα. Δεν θα του άλλου. Κρύο σου είναι. Εμένα που θε να με αποφύγει από παντού. Εγώ είμαι αυτό. Γεια σου, Τζόρνταν, καλημέρα. Λοιπόν, μόνοι είστε, ρε, στην κορυφή. 47 παρακαλώ. Σαν το πεπόνι. 47. 40 επιτά. Αμαν, φόρη ακούς εσύ, τα ξέρετε αυτά, τα μάδατε στα μουδανιά τα νέα. Ο ΠΑΟΚ πρώτος. Χωριανή, Χωριανή. Βγείτε στις πλατείες. Χωριανή, Χωριανή. Ανακοίνωση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Τι γίνεται, μισή Ελλάδα χιόνι, άλλη μισή εδώ. Ποιοι χιόνι. Χιόνι τώρα στην Εύβοια βλέπουμε. Ποια Εύβοια, ρε, τα λες αυτό στον κόσμο. Τι είτε, αυτό βλέπουμε. Πού είναι. Πω, η πόδι. Αλήθεια είναι ότι γράφουν σε εξέλιξη. Ράσε τι γράφουν, δεν έχει τίποτα. Ούτε νυφάδα δεν έχει ρίξει, να ξέρετε. Ναι, το βλέπουμε. Κοιτάξτε τα βουνά, επειδή δεν πάτε. Όχι φέτος, παλιά, ποτέ δεν πηγαίνετε. Πάντα χιονίζει. Γιατί ποτέ δεν πηγαίνω. Δεν είναι όργιο αυτό τώρα. Ακούω στα βουνά να ξέρει τι χιονίζει. Στα βουνά, κόμμα, επειδή δεν πηγαίνατε. Μα μας είπε ο Άρης τώρα τι χιονίζει, πού. Πάντα πηγαίνει. Όχι, παιδιά. Χιονίζει στα ορεινά τη Εύβοια και τη Κρήτη. Στα ορεινά, ναι, πάντα χιονίζει. Γι' αυτό λέμε. Εμάς μας δεν τα παιδικά. Είπε παιδιά πραγματικά χωρί χαβά, πάνω από τα 600 μέτρα λέει όσα χωριά είναι. Ναι. Θα έχουν μεγάλο θέμα. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη, φίλε. Στην Κρήτη και στην. Φόρη, how's going on. United. Μπράβο. Πάμε λίγο να United. Ξεκινήσουμε τη βδομάδα μας. Καλή βδομάδα σε ευχόμαστε και εσένα, φίλε. Τελευταία του Ιανουαρίου. Καλή βδομάδα. Ναι. Σμαράγδα. Παρακαλώ. Τσόκ γιουζελ. Παιδιά, ελληνικά παρακαλώ, ελληνικά. Τσόκ. Όχι, αυτό είναι για το Φατί. Γιατί ο μόνος Φατί, ο γνήσιος, δεν είναι ο Τερίμ, είναι ο Ακιέλ που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Τα λέμε όλα. Που τον θυμήθηκε. Το λέμε όλα. Και αυτή υπάρχει αυτό ο Τερίμ, δεν ήξερε που έρχεται. Ρε. Έλαντε. Δεν ρωτάζει. Αυτό θα φύγει νύχτα. Δεν γίνεται. Ο Τερίμ μας κέρδισε μια φορά. Ο Τερίμ μας κέρδισε μια φορά στην Κούπα, φτάνει. Πότε. Στο φιλικό τότε με την Γαλατά Σεράι, τότε πήγε γη μου. Α, τι λένε, ναι, ναι. Δεν ξεχνάει, ρε παιδιά. Δεν ξεχνώ. Πράγμα, καμίλα είσαι. Ναι, δεν ξεχνάω. Πάμε στο ορτολόγιο για να τα πιάσουμε μετά. Πάμε στο ορτολόγιο. Ανακομιδή Λειψάνων Ιγνατίου του Θεοφόρου. Φιλοθέου, Περεχίου, Αβίβου, Ιουλιανού, Ρωμανού, Ιακώβου και Παρηγοριού των Μαρτύρων, Σιλουανού και Λουκά των Ιερομαρτύρων, Μουκίου και Αναγνώστου και βεβαίως των Μαρτύρων από την Έδεσα και Δημητρίου του Νομάτερα, του Χιοπολίτου και Κεψιμά του Οσίου. Και Κεψιμά. Ο Κεψιμάς. Αυτό συνεχίζει με αυτό το ορτολόγιο. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Για πες.
σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Αυτό για πείτε μου δύο. Γιατί το μάθα τώρα, δεν ήξερα. Μου λέει ο Δημήτρης, μου λέει, βάλτο λέει το τριαντάφυλλο. Κάτσε ρε, υπάρχει ακροατήριο εδώ, τριαντάφυλλο, θα βάλουμε. Όχι, μου λέει το αγαπημένο του Δεσπότοφ. Γιατί υπάρχει κάποιο βίντεο, υπάρχει, πώς το ξέρουμε, δηλαδή πού το ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο του Δεσπότοφ, πώς σας ήρθε ρε παιδί μου. Από Βαραγιάννη το έμαθα. Τώρα μου το έπανε ο Δημήτρης, το Ελόπουλος μου. Όταν τον πήραμε στο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Ναι, όταν τον πήραμε στο ΠΑΟΚ, πριν την παρουσίασή του, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε αυτό το τραγούδι. Πού? Αλλά υπάρχει, ναι, ο Δεσπότοφ, αλλά υπάρχει και άλλο τραγούδι. Πού τραγούδι, όταν παρουσιάζεται παίρνεις. Δεν ξέρω τραγουδάνε. Ναι, υπάρχει και άλλο τραγούδι πλέον Δεσπότοφ. Θα πας, είπε ο μάνατζερ, άκου να δεις, Κυρίλ, θα πας στον ΠΑΟΚ και θα πεις και ένα τραγούδι. Όχι, μα δεν θέλω. Εγώ κόρβαζω. Καλημέρα μου, παιδιά. Καλημέρα, φορή. Σε καλά. Τελικά ποιος γιορτάζει σήμερα, ακούσαμε. Ναι, ο Ακεψιμάς. Ακεψιμάς, ναι. Δεν χάσαμε κάτι, δηλαδή. Άμα βρει τα Ακεψιμά. Ναι, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να γίνει καψιμιτζή, α πούμε. Το Ακεψιμά ταιριάζει. Τι έγινε, Μαράκι, είσαι καλά. Σε τώρα... βλέπω λίγο, έχει μια ταχύτητα πίσω μέχρι στιγμή. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει καλημέρα, δεν μπορεί να πει τίποτα. Κοιτά μια εδώ, σαν το γαμμένο χατάκι. Καταρχά, εκνευρίζομαι απίθανα που σε αυτό το ραδιομέγαρο δεν εκτιμάει κανένα τη δουλειά του άλλου και δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν έχω μέσα για κάποιο λόγο. Κάτι μέσα... κάνανε με το Facebook, μέσα εννοώ τεχνολογικά. Μέσα έξω, μέσα έξω. Πήγα, είδα. Τζάμπα έκατσα, έφτιαχνα φωτογραφίες. Τζάμπα όλα. Ο Αριστίδης έβαλε και ένα βουνό τώρα, μια κορυφή στο Facebook. Τι έγινε δηλαδή, τι. Κάναμε ανάρτηση. Πού είναι η ανάρτησή μας. Την κάναμε ήδη. Δεν έφυγε ρε Μαράκ. Προσβασιμότητα στο Facebook. Άμα δεν έχει καθόλου. Όχι. Κάποιο πήραξε τα πάντα. Για αυτό παλεύει τόσο ώρα. Τι λέει, φιλενάδα τώρα. Βγάλε το κινητό. Και είναι μεγάλο κρίμα. Εγώ φοβάμαι μερικές φορές. Έτσι για πρόσχερα, εγώ βγάζω το κινητό άμα καλά. Όταν το ανοίγω, ακούω τα τουτουτ, σκαλιάζω ένα τουτουτ μπαμ και θα πει άντε και εσείς πρωινιάτικα και τα λοιπά. Ναι, εσύ πώς έκανες ανάρτηση κι εγώ από εδώ δεν μπορώ να κάνω. Είναι απίστευτο. Είδες. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πρόβλημα, να ξέρεις. Ωραία. Αυτό προσπαθούσα. Εντάξει, 29 του μήνα σήμερα, τελευταία Δευτέρα του Ιανουαρίου. Δεν θα ξαναπάρξει έτσι. Δευτέρα Ιανουαρίου του 24 δεν θα υπάρξει ποτέ. Πω έτσι πως το πες, τώρα συγχύστηκα. Μα, σας το λέω για να αρδράξετε την ευκαιρία τη μέρα τι και να τη ζήσετε. Ψωνίστε, ξέρω εγώ, φάτε, πιείτε, κοιμηθείτε, αγκαλιάστε κόσμο. Τι έννοια δηλαδή. Αυτό το λέω, παιδί μου, κάθε μέρα. 9 Γενάρη. Του 24 δεν ξαναπετάξει. Πάρα πολύ δύσκολο να ψωνίσει κανείς. Είναι όλοι άφρακοι. Ναι. Δύσκολα το βλέπω. Όχι, δεν είναι όλοι. Οι δημόσιοι είναι πληρωμένοι. Α! Αιτία. Ήταν. Μπαίνει. Τι θα πει, ήταν. Φιλέκο ναι, ρώτα σήμερα με αυτό που προχθές μπήκε, ρε φίλε. Προχθές την Παρασκευή μπήκε. Μη χειρότερα, αλλά έχεις δίκιο, είναι όντως η τελευταία μέρα του Γενάρη του 24. Μπαίνει Φλεβάρης, παιδιά, μπαίνει σιγά σιγά. Πολύ ωραίο αυτό. Μεγάλος μήνας. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα δούμε τι περιμένουμε. Έχει πάρα πολύ επικαιρότητα και πάλι. Αλλιώτικη βέβαια, από τις... γιατί αλλάζει τη χώρα μας η επικαιρότητα. Έχει πολύ πολιτικό ρεπορτάζ. Έχει και άλλα. Οπότε θα τα βάλουμε όλα κάτω. Βεβαίως έχει πάω πρώτο με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ Λούτσι σου βγάζω το καπέλο σήμερα, Δευτέρα, γιατί δεν φοβάμαι να σου το πω. Σου βγάζω το καπέλο για το πώς έχεις, πώς μπόρεσες, ας πούμε, αυτούς τους μαλακούς παίχτες και χαρακτήρες στην άμα, χωρίς να το λέω με κακό πρόσημο αυτό, έτσι. Ναι. Τύπου Μούργκα, ας πούμε, και τύπου Σάστρε και ξέρω εγώ, τους έχεις φτιάξει να παίρνουν μέσα με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε. Παίρνει το 100%. Τρομερό αυτό. Βασικά, εγώ θέλω να του βγάλω το μεγάλο κόστο, αν μου επιτρέπει, για έναν άλλο λόγο τον οποίο δεν τον γνώριζα. Ποιον? Με 39 πυρετό. Α, ναι. Ο Λουτσέσκου με 39 πυρετό εχθές αρνήθηκε να μην είναι. Έκατσε σε όλο το παιχνίδι και αυτό δείχνει... Και εγώ δεν το φανταζόμουν να... Να λείπει, Να λείπει με 39 πυρετό. Παιδιά, 39 πυρετό όμως, έτσι, ναι. Δεν είναι εύκολο. Άρα αυτό, μην τρελαθούμε. Τους κόλλησε όλους εκεί στον πάγκο. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν φαντάζομαι. Εσύ δεν φαντάζεσαι. Αυτό βρήκες να πεις. Τι να πει, βρε, τι να πει, βρε. Τι να πω. Λοιπόν, λέμε στην Ελλάδα. Δεν είχε κόσμο, έτσι, αυτό το μάτι. Και σε αυτό. Σε όλα. Και σε αυτό. Γιατί είδαμε και τη δηλώση του Χουντεσιώτη, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός για μένα. Χουντεσιώτης. Ναι, βέβαια. Τι, πού είμαι, εγώ πού ζούσα. Ναι, βέβαια, έκανε δηλώσεις για την έλλειψη του κόσμου στα γήπεδα. Α, γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, λέμε στην Ελλάδα ότι έγινε η ζωή μας ποδήλατο. Σαν σήμερα το 1870 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αλήθεια ότι το 1869 είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδήλατου. Τι από τα δύο γιορτάζουμε. Αυτό, αυτό, άκου, θα σου πω. Την δημοσίευση ή το... Τη δημοσίευση. Λοιπόν, είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδήλατου του περίεργου του τύπου. Πάμε ξανά. Του περίεργου τούτου και δυσκόλου αμαΐδους παιδιάς και ταχυδρομίας. Όπως γράφει η εφημερίδα, εισαγωγής
ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος και ο Παύλος Δαμαλάς, δήμαρχος, γιατρός στον Πειραιά. Φέρανε κανένα ποδήλατο για άλλους ή μόνο για αυτούς δύο? Μάλλον οι δύο φτάνουν ποδήλατο. Έγινε. Τα αδέρφια αυτά. Τι έχουμε άλλο... σαν σήμερα το 96 την κρίση των ημείων. Ναι. Έχουμε το 99 τον Οτσαλάν, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα και παραμένει ένα διήμερο παρανόμος, ξέρουμε τι έγινε μετά. Και το 2000, κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας του μετρό της Αθήνας, η χρήση του μέσου ξεπερνά κάθε ρεκόρ. Μέχρι το μεσημέρι υπολογίζεται ότι. Ναι, Κώστα. Ναι, βασικά... Σιγά το ρεκόρ. 24 χρόνια μετά, εμείς περιμένουμε. Θα το διαλύσουμε το Νοέμβριο. Έτσι το βλέπω και εγώ. Θα το διαλύσουμε αυτό το ρεκόρ το Νοέμβριο. Έτσι το βλέπω και εγώ. Για εσάς τους μουσικόφιλους. Boomtown Rats, I don't Bob like Mondays. Tell me why. Το 79 η 16χρονη Μπρέντα, λοιπόν, Spencer, ναι, ήταν που σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε 9. Ναι. Από το παράθυρο του σπιτιού της, ναι, δώρο του πατέρα της, χριστουγεννιάτικο, έτσι, το όπλο. Ναι. Και όταν τη ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί, είπε I don't like Mondays. Απίστευτο και αυτό. Απίστευτο και αυτό. Εγώ από εδώ τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω 29 Ιανουαρίου βλέπω. Η Επιτροπή λέει του 63. Επιτροπή Προσελκύσεως Κεφαλαίων. Μάλιστα. Το ξέρετε αυτό, είχαμε τη Επιτροπή. Ανακοινώνει τη δημιουργία στην Αθήνα εργοστασίου γυναικείων εσωρούχων. Βεβαίως. Και ειδών λουτρού. Βεβαίως. Από την, υπό την ελβετική Triumph. Τι λες? Προκαλώντας πασίδια και την οργή των βιοτεχνών του κλάδου. Γιατί καλή αγαπημένη μου είναι, γιατί, δεν, γιατί δεν είναι ελληνικά. Γι' αυτό. Αλέκα Γανελίδου, αγαπημένη μου. Ναι. 29 Ιανουαρίου του 45, μεγάλη τραγουδίστρια. Πολύ μεγάλη, τεράστια. Είναι. Ρωμάριο βλέπω το 50, το 66. Άλλη παιχτούρα αυτή. Παιχτούρα μεγάλη. Αθηνά Ωνάση το 85. Τι έγινε, να κάνετε ένα σχόλιο. Εσύ τι βλέπεις, Πάστρενακ βλέπω εγώ, Δόκτωρ Ζιβάγκο. Εγώ βλέπω αυτά που πρέπει. Ισμαήλ Χανίγια, ναι, ο ηγέτης της Χαμάς. Πάει το λέω αυτός. Γιατί. Ε? Πάει αυτός. Όχι ακόμα. Α, όχι ακόμα. πάει αυτός, όχι ακόμα. Παιδιά, τι έγινε, χάσαμε κάτι. Τι έγινε τώρα. Αυτά. Και το 85, ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά είχα να σας πω. Γιατί, εσύ τι άλλο βλέπεις, δηλαδή? Βλέπω τον το Πάστερνακ, όπως είπα, το Ρώσο, το συγγραφέα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, Δόκτωρ Ζιβάγκο. Το 27 βλέπω τον Γιούρι που ανακάλυψε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. Και το 60 τον Ευθύμιο Λουγκάνη. Γκρέγκ Λουγκάνης? Ναι, τον καταδίτη. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά σας μια σήμερα. Και κινούμαστε σε ελληνοαμερικανικές φάσεις, ήταν υιοθετημένο τέκνο ελληνοαμερικανών γονέων και Χρυσός Ολυμπιονίκη 84 και 88. Δηλαδή δεν είχε ελληνικό DNA, αλλά μια τυρόπιτα την έφαγε, ρε παιδί. Ναι, περίμενε λίγο. Υιοθετημένο τέκνο ελληνοαμερικανών, ναι, δεν λέει αν ήταν από πού υιοθετήθηκε. Γι' αυτό το λέω. Όχι, έχεις δίκιο. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Φώτης πρωί-πρωί και ο Μιχάλης. Απλά την Παρασκευή άφησα ένα μήνυμα έξω και είχα γράψει, υπενθύμησε εμένα, λέω, να διαβάσω το μήνυμα της κυρίας Κατερίνας. Οπότε θα το δούμε λίγο μετά. Ο Φώτης λέει καλημέρα σειρά και στους ομορφρυξικούς μου. Λέει από Σάικο Σέρες. Ποιο άπιο πρωτάθλημα λέει αυτή η Super League, λέει δεν υπάρχει. Μου φέρανε και διαιτητή Ινδό Φακίρι. Πού τους βρίσκουν ενέθωσε, παιδιά, αλεμάνουν, πλάκα μας κάνουν, άντε κατηφορίζουμε για πρωταθληματάκι, πάω καφού. Δεν νομίζω ότι ο διαιτητής, παιδιά, έκανε χθες το μεγάλο, το τεράστιο, το λάθος. Έδωσε ένα πέναλτι το οποίο είναι πέναλτι γιατί πάτησε τον παίχτη μες στην περιοχή. Ας το πέναλτι. Τι άλλο ήταν. Ας το πέναλτι. Δεν έχει δώσει φάουλ τον όλο ανάποδα. Στο Γετβάι, ρε φίλε. Θα έβαζε γκολ. Γετβάι θα έβαζε γκολ. Αλλιώς αποτελέσματος θα είχαμε. Τα κεφάλια μας βαρούσαν. Θα είχαμε. Γι' αυτό είπα, δεν είχαμε κάτι. Τρεις κίτρινες έπρεπε να φάει. Και έπαιζε μέχρι το τελευταίο λεπτό και μας λαχτάρισε. Θεωρείτε δηλαδή ότι. Δεν ήταν. Δεν έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά. Θα μπορούσε να το. Ναι, ναι. Και okay. Το. Και εκνεύρισε, ρε παιδιά, τον Ντάισον. Γιατί τον Μουργκ. Γιατί τον Μουργκ, δηλαδή δύο παίκτες μέτριους, ας πούμε, σε εκδηλώσεις γενικότερα. Ναι. Δεν είναι και από αυτούς που λες οξύθυμοι. Εγώ νόμιζα θα τον βγάλει τον Ντάισον, παιδιά, γιατί λέω θα φάει κόκκινη. Και εσύ. Και εγώ το πίστευα αυτό. Δεν ξέρω τι είδε ο Λουτσέσκου και είπε: «Οκ, άστον μέσα». Έλεγα πρέπει να βγει. Θα φάει κόκκινη. Πάντως ο Πάοκ έπαιξε για μένα ποδόσφαιρο χθες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δείξει κάτι. Κάτι ατομικές ενέργειες. Άμα φύγουμε από εδώ και άμα περάσουμε από εκεί, να κάνουμε κανένα σέντρα, να βρούμε τον ψηλό. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι είναι ποδόσφαιρο πολλά... που μπορεί να κερδίσει τον Πάοκ. Υπάρχουν πολλά αμυντικά χαφ στην Ελλάδα σαν τον Αράο. Για μένα δεν υπάρχουν. Και αυτό τον παίχτη τον έβαλε. Δεν τον. Άκου να δεις. Λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Άμα ρωτήσεις εμένα προσωπικά, ας πούμε, που δεν έχω φέτος αμυντικό χαφ, ποιος αεράω, ρε φίλε. Όχι, πλάκα μου κάνεις τώρα. Ο Λαθέρ. Αυτός ο Λαθέρ που δεν μπορεί να σου στρώσει.
Εντάξει, είναι απόψη. Άρα είδε ότι. Ναι, αλλά δεν με αφήσει να τελειώσει την άποψή μου και να ρίξει το παίρνει. Μα ξεκινά και λε: υπάρχουν αμυντικά στον ναι, Αράο. Διαφωνώ καθέτο, να ξέρει. Ναι, γιατί χθε ο Αράο, όσο έπαιζε στη θέση του, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερο στήσιμο. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ήταν κωδικό το κωδικό. Πότε ο Παναθηναϊκός έπαιξε χθε ποδόσφαιρο καλό, α πούμε, να πούμε ότι αυτό το διάστημα εννοεί ο κ. Παναγιωτήδη. Που ο Αράο ήταν στη θέση του και μάγευε. Πότε ο Παναθηναϊκός δεν έθελξε. Ωστόσο με την αλλαγή του Αράο θεωρώ ότι ο Πάξο δεύτερο μήχρονο βγήκε περισσότερους χώρους. Ότι χάθηκε τελώς, ναι, ναι, κατάλαβα τη λέξη. Καταρχάς, άμα πάντως για μένα δεν είναι τώρα αυτά αμυντικά χαφ, παιδιά, και να πάρεις πρωτάθλημα τύπου Αράου. Σας το λέω ειλικρινά, το λέω για τους φίλους Παναθηναϊκούς. Η άποψή μου είναι για τους φίλους τους Παναθηναϊκούς που ακούνε, γιατί καλώς δεν μου έρχεται ούτε καθόλου. Μισός με ητέ ήταν να τους κάνω. Ναι. Αν δείτε τις δηλώσεις μετά των ποδοσφαιριστών, φωτογραφίζουν Τερίμ τόσο πολύ. Γιατί και αυτός φωτογράφησε μετά πριν. Οι Παναθηναϊκοί, οι παίχτες, που λένε ότι δεν ξέραμε τι παίζαμε. Εγώ σα είπα πάντως ότι ο Τερίμ αυτή τη βδομάδα ρισκάρει πάρα πολλά. Θυμάστε έτσι, το ένα βήμα το χάσε. Το θέμα δεν έχει είναι το δεύτερο βήμα το να χάσει ένα ντέρμπι και να παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι άλλο. Ο άνθρωπος δεν είχε πλάνο, δεν είχε αρχή, μέση, τέλος. Ήρθε για να πάρει τα ντέρμπι. Ναι. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού είναι τα κιλά τα τέτοια που είπε ο Αλαφούζος που τα άφησε. Μπορεί να τα άφησε πίσω. Δεν είπε, ο Αλαφούζος δεν είπε. 100 κιλά τέτοια. Δεν ξέρω πού τα άφησε. Την δήλωση δεν την έχω. Ναι, μετά τον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι είπε. Μετά τον Ολυμπιακό. Ότι ο Τερίμ έχει 100 κιλά τέτοια. Αλλά οι παίχτες του Παναθηναϊκού δείξανε κλίμαχτες. Ναι, ότι ναι. Φίλε, δεν ξέρουμε τι παίζουμε εδώ πέρα. Μας βρήκανε άδειους και τέτοια, ναι, βέβαια. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Πέρα από το ότι ο Λουτσέσκου έχει χτίσει ένα σύνολο, ένα καλό, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Είναι μια ομάδα αλφα που μας έδειξε ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Yeah. Και τώρα δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω, σαν Αριανό, α πούμε, χθε ψήλωσα ακόμη πιο πολύ. Ναι. Ακόμη πιο πολύ ψήλωσα. Διότι βλέπω ότι του έχει όλου. Εκτός από μένα. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Δύο φορές παίξαμε φέτος. Μου πήρες ένα βαθμό, σου πήρα 5 ρεάρι. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Εγώ σε ένα Αριανό, δηλαδή, ψηλώνει ακόμη περισσότερο τη τέτοια μου. Γιατί λέω, κοίταξε, τον Πάουκ. Τους κερδίζει όλους ό,τι ώρα θέλει μέσα έξω, εκτός από τον Άρη. Κοίτα, και μετά συζητάμε και με τους Αριανούς και λέμε, ας πούμε, ποιον. Χθες αλλάξαμε, ας πούμε. Δεν θέλουμε τον Παναθηναϊκό στο τελικό. Χθες έπαιζαν δύο ομάδες. Τον Πάουκ. Θέλουμε τον Παναθηναϊκό. Χθες έπαιζαν δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία έχει κερδίσει ένα ντέρμπι φέτος και ο Παναθηναϊκός κανένα. Αυτό είναι το γεγονός. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή πέρα από, τη νίκη του ΠΑΟΚ ή την ίδια του Παναθηναϊκού. Τι λες τώρα, τι είπες, στατιστικό φοβερό ήταν. Ναι. Αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει μετά το χθεσινό δύο ντέρμπι στη χρονιά. Ναι, ο Παναθηναϊκός κανένα. Και, ο Παναθηναϊκός πάει. Πολύ σωστό το σχόλιο σου σε μια εβδομάδα να παίξει τη μισή χρονιά. Όλη τη χρονιά. Δηλαδή παίζει στο Περιστέρι. Παίζει με την πλάτη, με τον Ατρόμητο, ο οποίο. Με την πλάτη. Με την πλάτη στον τοίχο. Και μετά παίρνει τον Ολυμπιακό. Και μετά, βέβαια. Μετά και τον Ολυμπιακό. Κρατά μετά Τερίμ. Και τα λέγαμε. Αν όλα φύγουν αυτά, θα τα χάσετε αποτελέσματα. Κρατά Τερίμ, εσύ αν ήσουν ο Αλαφούζο. Κοίτα, ο Τερίμ. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, μετά θα επιστρέψει ο κόσμο στο γήπεδο. Ώστε υπάρχει ένα τραγούδι που το ξέρει σίγουρα στο Χαβαλίνα, στο High Hopes. Έτσι, ο Παναθηναϊκό πήρε τον Τερίμ και το. Για ψηλέ προσδοκίε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκό αναμένεται σήμερα. Αναμένεται σήμερα να ολοκληρώσει ίσως την μεταγραφή του Μπακαμπού. Το θυμάστε το παιχταρά αυτόν του Ολυμπιακού, δανεικός από την Τουρκία. Ναι. Και ίσως ακόμη ένα. Και το ερώτημα είναι, πότε θα τους μπολιάσεις όλους αυτούς, αδερφέ, Ιανουάριο. Δηλαδή, όταν σε ένα μήνα. Προφανώς για τα play-off. Ναι, προφανώς όμως ευτυχώς. Θέλει να περάσει σίγουρα στο κύπελλο. Ναι, και τα play-off. Αλλά λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συμφωνούμε όλοι ότι όποιος μπει με έστω 4-5 βαθμούς προβάδισμα, αυτό, έχει το δικαίωμα και μία γκέλα. Αν είσαι γκελαρισμένος πριν μπει στα playoffs, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, αδερφέ μου. Και επειδή μιλούσαμε για διαιτητικά λάθη, μπορεί κάποιος να μου πει από πού εξάγεται ότι δεν είναι φάουλ του Όφη πριν το πρώτο γκολ της ΑΕΚ. Γίνεται φάουλ στην Ελλάδα. Είναι ρε Κώστα. Και αυτό το είναι ρε Κώστα. Ναι. Δηλαδή, λέμε και για το δικό μας εδώ, για το Κετβάι, ας πούμε, μπορεί να γίνει λάθη και σε άλλα γήπεδα, αλλά τέτοιο χτυπητό όπως θες τη ΣΑΕΚ με τον Όφη, εγώ προσωπικά δεν είδα. Είναι και μάλιστα άκουσα χθες σε μια βραδινή εκπομπή ότι έβγαλε, λέει, διαρροή ο Όφη, ότι το είδαμε μετά και εμείς και ναι, δεν ήταν φάουλ. Εγώ αυτό δεν το είδα πουθενά. Εν τω μεταξύ. Πουθενά. Και μάλιστα ρώτησε κάποιος, ο κύριος Λουτσέσκου που έχει τις κεραίες του, λέει, ανοιχτές, γιατί είπε μόνο και το φάουλ του Παναθηναϊκού και δεν είπε για τη ΣΑΕΚ. Τροφή για σκέψη. Είπε ένας έτσι. Πονηρούλη. Επαΐον. Ναι, ναι. Πονηρούλη. Ναι, πονηρούλη. Μπράβο, ναι. Εντάξει, οκ. Εγώ θέλω να πω σε όλους τους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, τους ασπρόμαυρους εννοώ, οι υπόλοιποι, εντάξει, τροφή για σκέψη.
Οι χάρτινες καρδιές είναι πολλές. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω και να ξεκαθαρίσουν οι στόχοι, γιατί φαίνεται ποιοι είναι οι στόχοι πλέον. Ποιοι θα παλέψουν. Έτσι το βλέπω, έτσι μου έρχεται πολύ προσοχή. Αυτή η διαιτησία χθεσινή δεν ήταν τυχαία. Έτσι νιώθω. Δηλαδή την έβλεπα αυτή τη διαιτησία και έλεγα κάποιος θέλει να σου κλέψει πάλι τη δουλειά. Ναι. Τη δουλειά, τον ναι, κόπο. Ναι, ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι, ήταν μια ωραία αγωνιστική κατά την προσωπική μου εκτίμηση και με σκορ περίεργα. Με το κρίμα το μεγάλο για μένα της αγωνιστικής στις Σέρες. Ναι, και πάμε την. Το είδα, αλλά γιατί λέτε κρίμα. Γιατί στο 94, ρε φίλε, γι' αυτό τίποτα άλλο. Α, γι' αυτό ναι, ναι. Ναι, τίποτα άλλο. Γιατί στην ουσία έγανε από μισή ώρα οι δύο ομάδες. Ναι, Πανετολικός Λαμία 1-2. Μπράβο στο Λεωνίδα το Βόκολο, να πούμε, ο οποίος είπε στο τέλος δηλώσεις του ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ, να αφήσουμε αυτή την νοοτροπία που υπήρχε. Ναι, και ρε, μάλλον φίλε, το κατάφερε. Αλλά είχε χάσει ο Πανετολικός Λεωνίδα. Και δοκάρι και τα λοιπά. Ότι τρίχα είχε στο ναι. κεφαλή σου, το είχε χάσει. Τι να κάνουμε, εσύ. Έτσι είναι. Θα σου πω γιατί. Πασαραϊκός Βόλος 2-2 και Φυσιάρης 0-1. Θεωρώ ότι είναι κρίμα για την Κηφισιά η θέση αυτή στην οποία βρίσκεται, αλλά γιατί? Όταν βγαίνει. Γιατί είναι κρίμα, τι έδειξε η Κηφισιά φέτος. Εγώ θεωρώ ότι έδειξε περισσότερα από τον Βόλο, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ ότι ας πούμε, τα Γιάννενα έδειξαν περισσότερα και από τους δύο. Ναι, όταν όμως βγαίνει με Πάο και Άρη. Εγώ θα δω τι δικέ μα ομάδε. Με Πάο και Άρη. Πέντε φορέ μάτι τέτα τέτ και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δεν μπορείς να έχεις και πολλές ελπίδες, έτσι. Να μου έλεγες για την περσινή Κηφισιά, θα το άκουγα το κρίμα. Εντάξει, για μένα, εγώ την Κηφισιά δεν τη βλέπω, γιατί είδα και αυτοματισμούς. Μπας με το Κηφισιά 0-1, ΑΕΚ Όφη 3-0. Υπάρχουν φωνές για το πρώτο γκολ. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 3-1. Ξεκάθαρα ο Ατρόμητος πάει για το κύπελο, ξεκάθαρα. Ή τουλάχιστον να παλέψει. Ολυμπιακός για ένα 3-1. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός χθες. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός και χθες μάλλον, αλλά. Αφού το είπανε και εκεί το περνάνε στο κανάλι, είμαστε, δεν ήταν. Ναι, είμαστε σε φάση, λέει. Τώρα φτιάχνουμε. Χτισήμα. Μπράβο. Και ξεκινήσαμε το Πάκο Αθηναϊκός 2-1. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, μην σα το πάρει. Μην γελάς και σα το πάρει. Θα παρουσιάσει καμιά ομάδα. Ίσα-ίσα. Η οποία θα βγάλει εγωισμό. Οι παίχτες θα βγάλουν εγωισμό. Στο Ολυμπιακό παίζουν. Δεν παίζουν στην. Κατοραχούλα. Και πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Δεν θα πούμε τις μέρες κτλ. Θα πούμε μόνο τα μπάτς. Βόλος Πανετολικός. Πασεραϊκός Άρης. Όφη Κηφισιά, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία, Κουφέτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μια χαρά. Στο Πασαραϊκό μέσα πας, ε. Ναι, πάμε, πάρω ένα διπλώμα. Ρε. Άντε να πας. Ελπίζω να μην παίξει πάλι ο Παύλο, κύριο το πούλμα μου έχει στήσει το Βικελίδης. Ελπίζω ο Παύλο να παίξει κανονικά όπως έπαιξε τα υπόλοιπα όλα 18 παιχνίδια 19 της Super League. Έτσι, γιατί σε ένα ήρθε ταμπούρι. Μόνο σε ένα. Άμα μπορεί να σε πάρει 5-4. Ό,τι θέλει, κάνει. Μόνο σε ένα έπαιξε 4-5-1. Το να βλέπουν οι προπονητές ναι, ό,τι παρακαλώ. Δεν είναι ιδεωτεροί. Ναι, ναι. Ανάλογα την ομάδα που έχουν έτσι, και τις δυναμικές τους. Δηλαδή αυτό που έκανε χθες. Πάντως να σου πω κάτι. Ακούγαμε για Γερεμέγεφ, μας είχαν σπάσει τα νεύρα. Άλλο αυτό, πουθενά. Ναι. Δηλαδή ο Τζούρισιτς νομίζω ότι βοήθησε λίγο περισσότερο. Οι αλλαγές του Τερίμ στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι αποσυντώνησαν την ομάδα πλήρως. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι πήγε να παίξει εκεί πέρα. Δηλαδή κανένας. Ναι. Σε φάση πάντως να πούμε, γιατί είναι σαν να μειώνουμε τον ΠΑΟΚ που δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Όχι, δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ σε μερικές στιγμές έπαιζε PlayStation, παιδιά. Ναι. PlayStation, δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ χθες έπαιξε ποδόσφαιρο. Και δηλαδή, είμαστε. Τώρα, κάτι, Ντεσπόντοφ, ας πούμε και Ζίβκοβιτς. Πώς να μην ξεκινήσεις τώρα τον Ντεσπόντοφ. Έλα, ντε. Να ορίστε. Και πώς να μην το ξεκινήσεις. Έτσι, ο ΜΕΙΤΕ χθες θεωρώ ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα. Να, το ζητούμενο και να κάνεις καλή πορεία, αν θέλεις και έχεις δύο-τρία μέτωπα. Όχι, ήταν μέτριος θες. Είναι να έχεις σε κάθε παίχτη έναν καλύτερο στον πάγκο. Ναι. Το που σας λέω είναι της αγγλικής σχολής. Στον πάγκο αυτός που θα μπει πρέπει να είναι καλύτερος όταν θα μπει. Να έχεις αυτό το πονοκέφαλο. Ποιον θα βάλεις, ποιον θα βγάλεις. Έτσι είναι. Πάντως ξημερώσαμε Δευτέρα, όπως είπες και εσύ, 29, με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή με 47 βαθμούς να ακολουθεί. Ναι, για να δούμε λίγο ρε Σμαράγδα, ναι. Με 45. Άρα ο Παναθηναϊκός χθες πρώτος, σήμερα τρίτος. Έτσι. Σήμερα τρίτος με 44. Και 41 έχει ο Ολυμπιακός. 41 ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με διπλό την άλλη Κυριακή φτάνει τον Παναθηναϊκό. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για δηλαδή στη χειρότερη χρονιά του Ολυμπιακού, όπως λένε οι Ολυμπιακοί τουλάχιστον, έτσι, θα είσαι μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δύο-τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει η κανονική περίοδο. Με παιχνίδι ισοπαλία που διακόπηκε και ισοπαλία και στο κύπελλο. Σωστό. Ο Ολυμπιακός είναι με μείον έναν. Έτσι, πάμε λίγο, ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι με συν 3. Ναι. Α, μπράβο. Πάμε λίγο. Σωστό. Λες θα αφήσω τον Παναθηναϊκό απ' έξω.
Καλά, θα έχει πολύ να περάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει. Ποτέ δεν γίνεται. Και μετά, άμα δεν βρουν ψυχολογία αυτή. Μεγάλο κλάμα θα γίνει. Ναι, και. Πάμε σε μετά. Ο Άρης πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο για μένα, αν θέλετε, χτες στην Κηφισιά. 33 βαθμούς ξέφυγε και από τον Αστέρα που έχει 29. Λαμία 27. Και από εκεί και κάτω γίνεται σύστριγγυρο. Από εκεί τώρα, ναι, Σμαράγδα, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Ατρόμητος 23, Πανσεραϊκός 22. Δεν έχουν αυτοί μέχρι στιγμής πρόβλημα. Α, από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Ναι. Το 15-22. Τώρα πάμε, είναι αίμα και άμμος. 20 και μετά αίμα και άμμος, Βόλος 15, Πανετολικός 14 και πας για ένα Κηφισιά με 12 βαθμούς. Τέσσερις, αυτή είναι η πας για ένα απογοήτευση. Οι υπόλοιποι δεν προλαβαίνουν να κινδυνεύσουν, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι πως όχι. Κοίτα, λογικά απλά πας για ένα play-out. Έτσι όπως το βλέπω τώρα, πας για ένα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός. Λογικά, έτσι. Είναι οκ. Okay. Τώρα ναι, από τον Όφη και μετά υπάρχει θεματάκι. Έξι δεν είναι και στα play-out. 1, 2, 3, ναι. Έξι, ωραία. Άρα ελπίζουν και στα play-out. Ναι, εντάξει, τώρα το θέμα είναι για την εξάδα για μένα το ενδιαφέρον, αν θέλεις να όψεις. Κράτησε. Τώρα είπαμε για ΠΑΟΚ. Θα ξαναπούμε, εντάξει, είναι η μέρα. Για την εξάδα δεν ξέρω, επειδή βλέπω τον. Πες. Τον Αστέρα. Τον Αστέρα βλέπεις, ε. Δεν ξέρω. Πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ναι, τον Αστέρα βλέπω νομίζω. Κράτησες κάτι από τον Άρη. Τι να κρατήσω, ότι κερδίζω και στο Ρελαντί, άμα θέλω. Απλά κλαίω τους βαθμούς αυτούς. Γιατί λέω από αυτήν την ομάδα. Πώς δεν μπορείς να την κερδίσεις, ας πούμε, μέσα στο Βικελίδης. Πρώτον και δεύτερον. Τι αφέλεια ποδοσφαιρική ήταν αυτή. Γιατί η ποδοσφαιρική αφέλεια. Πώς βαθμούς έχει αφήσει ο Άρης με τις ομάδες φέτος. Έγκυται στο γεγονός πώς τρως γκολ. Όχι πώς δεν βάζεις. Να το κάνω να το καταλαβαίνετε τι λέω. Η ποδοσφαιρική αφέλεια είναι στο πώς τρως τον γκολ. Έτσι. Όχι στο πώς δεν το βάζεις. Βλέπε Μπαρτσελόνα. Κατάλαβες. Από εκεί ξεκινάει η σοβαρότητα μιας ομάδας. Δεν θα φάω γκολ από μια ομάδα η οποία είναι υποδέστερη. Και ναι. Για να πάμε... Δεν θα φάω τουλάχιστον, μπορεί να μην την κερδίσω. Για... Αλλά δεν θα χάσω. Για να πάμε στο παράθυρο κιόλας, δύο ηχηρές αποχωρήσεις την εβδομάδα στο Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Τρεις. Ο τρίτος ποιος είναι? Γιατί εγώ τους δύο τους έχω. Έχω τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος φεύγει από τη Λίβερπουλ, και τον Τζάβι, ο οποίος φεύγει από την Μπαρτσελόνα. Βλέπει Μπαρτσελόνα, δεν είναι τυχαίο. Με το μαγικό 3-5 της Βιγιαρεάλ, έτσι. Τρεις, ρε παιδιά. Ο τρίτος ποιος είναι? Ο Βαρδιτσιώτης. Ας συνεχίσουμε, μωρέ, με τριαντάφυλλο, είναι επίκαιρος. Μετά το, πώς είπαμε, του τραγουδιστικά εγώ. Το τραγούδι του Δεσπότοφ. Δεσπότοφ, παιδιά. Για σας αυτό, πληρωμένο. Λες τα ρε Κώστα. Βλέπω κάτι όνειρα. Βλέπετε πρωταθλήματα, κύπελα, κόφερενς. Λοιπόν, από εκεί ορτήκα τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Μεγάλη. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να φτάσει πρώτος εκεί πέρα. Για να ανοίξει να κυνηγήσει ο Άρης κύπελο. Αλλά απελευθερώνεται σήμερα ο χώρος που καταλάβαινε το εργοστάσιο του μετρό. Ποιο εργοστάσιο, βρε? Το εργοτάξιο του μετρό για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλος και τα τμήματα του οδοστρώματος οδούς Εγνατία και Βενιζέλου αποδίδονται στην κυκλοφορία σήμερα μέχρι το απόγευμα, 17 χρόνια μετά. Από εκεί θα περνάμε, παιδιά. Συνέχεια από εκεί θα περνάμε. Σε τρεις λωρίδες, παιδιά. Σε τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση. Τρεις και τρεις. Και σε τρεις λωρίδες σε όλο το μήκος οδού Βενιζέλου. Να τα λέμε και αυτά. Ωραία. Ένα είναι αυτό, το κρατάμε για την πόλη, είναι χρηστικό, είναι δυνατό, γιατί ανοίγει όλη η Εγνατία. Τις εργασίες οριστικής αποχώρησης θα επιθεωρήσει ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Σταχιάος. 2,5 ώρα το μεσημέρι, παιδιά. Άκου να σε πω. Να αυτό... και καμιά βόλτα στα μαγαζιά, όλοι. Άκου να σε πω πρωτοτυπία που σκέφτηκα τώρα. Όταν εγκαινιάζεται ένα έργο, δεν πας βάζει, ας πούμε, το θεμέλιο λίθο. Ο Σταϊκούρας να βγάλει την τελευταία φωτσαλάκι. Αυτό. Κάποιος να πάρει τους κόρνους, παιδιά. Με μια σκούπα και ένα παράσι, ας πούμε, να καθαρίσει τον δρόμο. Εντάξει, σημαντικό τώρα. Θα αναπνεύσει λίγο η περιοχή. Ναι. Έχει δίκιο η Σμαράγδα. Δηλαδή, πέρα από την κυκλοφορία, τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα στα σπίτια τους, μαγαζιά. Εντάξει, αυτό είναι. Ναι, ναι. Εύχομαι να είναι μια ανάταση. Εύχομαι να είναι ένα πρώτο βήμα να ξαναπάρει μπρος η Εγνατία. Αυτή η ιστορική οδός. Και να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Να πούμε κιόλας, συγγνώμη, είναι το. Όχι, Σταϊκούρας, ο Ταχιάος θα κάνει το. Ο Σταϊκούρας θα είναι εδώ και ο Ταχιάος θα καθαρίσει. Ο Ταχιάος θα καθαρίσει. Όπως επίσης σήμερα αναμένεται στην πόλη μας και η κυρία Κεραμέως. Τι να κάνει. Να πούμε, θα πάει στην Αλεξάνδρεια ζώνη καινοτομίας και μετά θα πάει στον τομέα Μακεδονία Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι έγινε θα εκεί τώρα. Έχουμε και τα δύο-τρία περιστατικά από αυτό το κομμάτι. Ένα είναι ότι, ας πούμε, άκουσα έναν φοιτητή. Στη φίλη μου την Εύ, την Παφή του και στον Άρη του Παπιδάκη την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, να λέει ότι τον πλάκωσαν στο ξύλο. Ποιο καλέ. Στις συνελεύσεις μέσα, τι είδε, τα είδατε αυτά. Πά, καθόλου, τίποτα, ναι. ΠΑΟΚ. Στις συνελεύσεις μέσα πέφτουν φάπες, ας πούμε. Άμα πεις τίποτα και είσαι υπέρ της διεξαγωγής μαθημάτων, τους πάσανε καρέκλα στο κεφάλι, εδώ στο απειθήτα μέσα. Μάλιστα.
έσπασαν λέει καρέκλα κτλ. Ξυλοδαρμούς κατήγγειλε, εκφοβισμό φοιτητών οι οποίοι αντιδρούν σε αποφάσεις για καταλήψη σχολείων. Τα κατήγγειλα αυτά, δεν τα ξέρουμε. Τι θα πει τα κατήγγειλα. Τα κατήγγειλα. Όταν καταγγέλουν οι άλλοι, δεν τα ξέρουμε. Όχι, ρε παιδί. Α, εντάξει, μια καταγγελία. Το πρόσημο, ναι. Καταγγελία. Η καταγγελία είναι, λέει, σε όλες, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Σε όλες τις συνελεύσεις, όταν ανεβαίνει κάποιος, λέει, στο βήμα επιλέξεις, διαβάζω. Αν θέλετε να τα ακούσουμε, όπως θέλετε. Βασικά, που τα βλέπεις, δεν ξέρω. Στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα, ναι. Μάλιστα. Εγώ, φίλε... Πάτα λίγο, δηλαδή, φοιτητής, καταγγέλει. Ξυλοδαρμό απειθήτα. Όχι, δεν θα δούμε σε καμιά φωτογραφία με τον Μητσοτάκη. Όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Τα ζήσαμε κι αυτά. Εντάξει, τα ζήσαμε, αλλά θα κάτσε να πούμε πρώτα αυτά και μετά θα ζήσουμε και εκείνα που λες. Τα λέμε όλα. Λοιπόν, όποιος λέει εκφράσει γνώμη για ιδιωτικά πανεπιστήμια και αντιδράσει καταλήψεις, δέχεται γιουχαίσματα, βρισχές και κουβαβισμό. Βλέπαμε φοιτήτρες, λέει, από το πρώτο και δεύτερο έτος να προσπαθούν να μιλήσουν και να τρέμουν, λέει, μετά την ψηφοφορία ψήφισαν λευκό. Οι παρατάξεις, λέει, που θέλουν κατάληψη, φέρνουν έξω το αμφιθέατρο κόσμο εκτός πανεπιστημίου και μας τρομοκρατούν. Τι λέει, ρε παιδί μου. Δεν τα πιστεύεις αυτά, δηλαδή, δεν γίνονται. Έχεις πάει ποτέ στο απειθήτα, σε πανεπιστήμιο ελληνικό. Η κόρη μου δίνει εξεταστική κανονικότητα. Τα επιβεβαιώνω, γιατί και εγώ όχι τα έζησα έτσι, αλλά τα έβλεπα. Παρασκευή έδωσε μάθημα. Τα παρατηρούσα. Και τώρα έχουμε και. Εγώ, Κώστα, να σου πω κάτι. Παρακαλώ, μ' αρέσει αυτή η εικόνα που μ' αρέσει. Είναι η εικόνα η οποία προφανώς για να κάνει κάποια καταγγελία ο άνθρωπος υπάρχει. Ναι. Εμένα μου έκανε κάτι άλλο εντύπωση. Διάλογο τώρα. Και πρόσεξε να τη λέει ο φοιτητής. Εγώ δεν είμαι, λέει, κατά. Υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο φοιτητής, είμαι κατά. Ναι, ένας που τον βγάλανε και λέει: εγώ είμαι, λέει, κατά της κατάληψης. Θέλουμε να ανοίξουν οι σχολές, να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Γι' αυτό που πήγανε τα παιδιά εκεί, κατάλαβες, δεν πήγανε να αγωνίζονται. Λοιπόν, εγώ ένα διάλογο έτσι μου έκανε εντύπωση. Ναι, η καθημερινότητα έχει γονατίσει. Είχα πάει σούπερ μάρκετ πριν τρεις μέρες και άκουσα μια γυναίκα να λέει: τέσσερις φέτες ζαμπών, τέσσερις φέτες τυρί για τόστ. Παυλόπουλος, παιδί μου, ναι. Τέσσερις φέτες. Κάτσε, ρε Γιώργο, τέσσερα τόστ θέλει να φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Με τέσσερα τόστ, Γιώργο, χορταίνει η οικογένεια όλη. Παλιά αυτό έκαναν. Έλεγαν, δεν βάλε 10-15 φέτες και τις μισές τις πέταγαν. Πάνε, αυτά τελειώσανε. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πότε τώρα. Παλιά, πριν το είναι δυνατό να λέμε ότι με τέσσερα τόστ χορταίνει όλη η οικογένεια? Θα κρίνω εγώ τώρα τι λέει ένας δημοσιογράφος. Δεν είναι αυτό που λέει ο δημοσιογράφος. Αφού κρίναμε τι λέει ένας φοιτητής. Ο φοιτητής είναι μέρος του ζητήματος, ναι, των καταλήψεων. Εσύ και... δεν με ακούσει. Η Φλωρίνα δίνει κανονικά εξεταστική. Τίποτα. Κανένα θέμα. Α, πού είναι? Τι πού είναι? Σε ποιο πανεπιστήμιο? Πολιτικές επιστήμες είναι. Πού είναι, παιδί μου, σε ποια πόλη? Στο Αριστοτέλειο. Έχει κάνει μεταγραφή από. Το Αριστοτέλειο δίνει κανονικά. Η δικιά μου κόρη πάντως. Και γιατί λένε, μας λένε ότι θα χάσουν τη χρονιά? Δεν ξέρω. Άρα μια χαρά είναι τα πράγματα, λες, Μάραγδα. Στο δικό μου το σπίτι μια χαρά είναι. Α. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή από σένα τα ακούω. Στο Ρέθυμνο. Να. Διευθύντρια γυμνασίου έκανε μήνυση σε 7 μαθητές για να σταματήσει κατάληψη. Μπράβο, κυρία μου. Έβγε. Οι γονείς στο αστυνομικό τμήμα. Πάντως σήμερα νομίζω. Τι ωραίες ειδήσεις είναι αυτές. Σήμερα θα έχουμε ειδησούλες, καθώς τα πανεπιστήμια αποφασίζουν για την εξεταστική. Και οι περισσότεροι Πριτάνες είναι υπέρ της ψηφιακής εξεταστικής. Ναι. Δεν πιστεύω ότι έχουμε θέματα εκεί. Οι Πριτάνες. Ναι, οι Πριτάνες. Και ποιος νοιάζεται τι λένε οι Πριτάνες? Μα οι Πριτάνες είναι αυτοί οι οποίοι προείστανται. Ξέρω τι λέω. Εγώ τι λέω. Βέβαια. Εγώ τι λέω. Λέει ο Πρίτανος θα γίνουν ψηφιακά εξετάσεις. Δηλαδή τι άλλο να πούμε. Και άμα δεν δώσουν οι φοιτητές, δεν θα γίνουν. Όποιοι δεν θέλουν, α μην δώσουν. Εννοείται δεν θα δώσουν, αφού έχουν αποχή. Κατάληψη. Άλλο κατάληψη, άλλο αποχή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, για μένα αυτά όλα είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πραγματικά. Επίσης, ωραία είναι η φάση με τον Πολυχρονόπουλο. Και επίσης να πούμε ότι. Για το που οδηγεί καμιά φορά η αλληλεγγύη, ο ρομαντισμός, και ελάτε να σας ταΐσουμε και παιδιά εδώ. Διετάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, κατεπήγουσα μάλλον. Για ποιο πράγμα? Από το προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών για να εξεταστεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας, παράνομης βίας και άλλα συναφή. Για τις καταλήψεις, λες. Από άτομα που συμμετέχουν σε καταλήψεις. Εντάξει, αυτό είναι πάντα τυπικό. Εγώ αυτό. Τον κύριο Πολυχρονόπουλο δεν τον ήξερα, τον γνώρισα από. Πολυχρονόπουλο. Αλληλέγγυο. Τάιζε άστεγο. Αλληλέγγυο δεν ξέρω αν. Αλληλέγγυο ήταν, έτσι ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Είναι κακή λέξη το αλληλέγγυο, τη βάλαμε πρόσημο το να είσαι αλληλέγγυο. Καλά, είναι κακό να πούμε ότι ήταν αλληλέγγυο. Όχι, αλλά το ξεστή. Από αυτό το προφίλ δεν βγήκε έξω. Μόνο του. Ο άλλο άνθρωπο απαρτίζεται. Όλοι αυτοί. Από πάρα πολύ κόσμο και εκτό από αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα. Το οποίο μένει να το δει η δικαιοσύνη. Ναι. Τι βγαίνει στη δημοσιότητα, να πούμε λίγο, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και όλα τι γίνεται. Εσύ το έφερε, θα σου πω. Όμως να το πούμε από την αρχή. Τσαλάκωνε τα λεφτά που στέλναμε για να μοιράζει. Τα λεφτά ποιο έστειλε τη λεφτά. Έστειλε. Έστειλε μάνα με ένα πεντάρικο. Το τι πινελίκι φάγε. Γεύματα μέχρι στιγμή, έτσι. Αν θέλω το πιστεύω αυτό. Αν θέλω το πιστεύω. Και αν θέλουμε, πιστεύουμε τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Η αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τον τζάκωσε να έχει 600 χιλιάρικα καβατζωμένα και να τα παίζει και στο στοίχημα κιόλας. Ναι. Ο αλληλέγγυος που τάιζε τους άστεγους.
να μην πούμε τώρα ποιοι στήριζαν και πώς στήριζαν, έτσι. Αλλά ο αλληλέγγυος τελικά άλλο σκοπό είχε. Γι' αυτό και είμαστε λίγο ψηλιασμένοι με τους αλληλέγγυους, τους ρομαντικούς, μαράγκα, δεν μου ακούς καμιά φορά. Σωστά, να πεθάνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω να πεθάνουν ή όχι, να τους φροντίσει το κράτος. Όχι να βγω εγώ μπροστά, να κάνω εγώ, ναι, και να κάνω εγώ τον μάγκα τον ωραίο. Ο Ιωαννόπουλος έχει φωτογραφίες με όλους τους πολιτικούς και υπουργούς. Το αν τους φροντίζει όχι το κράτος, θα δούμε αν έχει δομές. Έχει δομές αστέγων. Έχει δομές να πάνε να φάνε κάπου ένα πιάτο φαγητό κτλ. Εγώ ξέρω αν, ότι... αν δεν έχει, μαζί σου να φωνάζω. Προεκλογικά. Αλλά παράλληλες business τύπου Πολυχρονόπουλου, αλληλέγγυων κτλ. Είδα τι ποδηγούνε. Δες πατέρας Αντώνιος, δες Πολυχρονόπουλος. Ναι, αυτό ακριβώς. Πού είναι το κράτος προεκλογικά. Άντε πάλι που είναι το κράτος. Όλοι... Το κράτος τους πιάνει, παιδί μου. Προεκλογικά λοιπόν. Όλοι οι... Να το, το κράτος, τους έπιασε. Οι ψήφοι πήγαν και βγήκαν φωτογραφίες με τον Πολυχρονόπουλο. Έτσι κάνουν. Εγώ είμαι από αυτούς. Οπότε. Εγώ είμαι από αυτούς, εγώ στυλιτεύω αυτούς. Εγώ μίλησα για πολιτικούς. Εγώ μίλησα για την αλληλεγγύη, το ρομαντισμό που εσύ πιστεύεις και τα λοιπά, που οδηγεί τελικά σε σκοτεινές business. Πιστεύω όποια περίπτωση και να είδαμε. Ρομαντισμό, ναι, απ' έξω. Ναι, στη χώρα είδα. Που δεν υπάρχουν λοιπόν κοινωνικές δομές, βγαίνουν οι Πολυχρονόπουλοι ως άλλοι ρομπέν των δασών. Γιατί δεν υπάρχουν. Και τους πιστεύουμε, γιατί μοίρασε, σου λέω, ο άλλος άνθρωπος. 18 εκατομμύρια γεύματα μέσα. Πάντως να πούμε ότι ο κύριος, να πούμε ότι ο κύριος Πολυχρονόπουλος, για να είμαστε έτσι κανονικοί, δήλωσε για το θέμα να με ψάξουν καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα και να έρθουν να με πάρουν να κάνω ξύπνημα. Πες μου τι είπε και καθαρός ουρανός στα τραπέζια. Κατόπιν πρόσθεσε, δεν, να σου πω κάτι, γιατί το βάζουμε τώρα εμείς στη γωνία τον άνθρωπο αυτό. Ξέρουμε την. Εμείς βάζουμε ένα πόρισμα. Ένα πόρισμα. Δεν λέμε ότι είναι αυτός, είναι και αυτός. Γιατί κάνουμε ό,τι κάνανε σε αναλόγω στο παρελθόν όταν η αρχή είπε για κάποιον. Δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ, θα σου πω όμως. Δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Το βουρλιό την μόνο πήγε. Το φαγητό που έχουμε μοιράσει, μιλάμε για 18 εκατομμύρια μερίδες φαγητό. Υπολογίστε μόνοι σας πόσα λεφτά κάνουν. Εγώ, Κώστα, το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι καλό και σωστό να γίνονται έλεγχοι και να βγαίνουν στη φόρα. Αν όμως δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή υπονοούμε, θα βγει ανάλογο πρωτοσέλιδο να λέμε ότι δεν ήταν αυτός, θα πούμε εμείς, θα πούμε ότι κοιτάξτε παιδιά, αυτό που λέγαμε τελικά δεν ισχύει. Θα βγούμε. Εντάξει. Θα βγούμε μόλις αυτό δει μη στραγωγήσει. Ποτέ δεν βγαίνει κανένας για τους εδώ θα είμαστε. Ναι, όπως βγήκανε για τον Εφρέμ. Γιατί άκουγα στα επιχειρήματα, μα ο άνθρωπος λέει δεν είχε η Φεράρι. Γιατί είχε ο Εφρέμ. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που ξελασπώνουν τώρα τον Πολυχρονόπουλο. Εγώ την παιδιά δεν ξεχνάω τίποτα. Οι ίδιοι άνθρωποι που ξελασπώνουν και προσπαθούν τον Πολυχρονόπουλο, ένα από τα επιχειρήματα είναι οι ίδιοι που γράφανε για το σκάνδαλο βατοπεδίου, μα δεν είχε λέει ούτε αυτοκίνητο. Ούτε Εφρέμ είχε. Θέλετε να σας πω κάτι. Παρακαλώ, τελικά ήταν σκάνδαλο αυτό και το βατοπεδίο, όμως δεν το μάθαμε. Εννοείται. Πώς δεν το μάθαμε. Πώς δεν το μάθαμε, παιδιά. Γιατί εγώ είμαι και από τους πρώτους που ασχολήθηκε με το θέμα, ήμουν στον Αντένα, αν θέλετε. Να γίνει κάτι. Και πού ήταν το σκάνδαλο. Αν το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τα Χρυσόπουλα, τι να κάνουμε τώρα εμείς. Γιατί υπάρχει κανένας που δεν τα αναγνωρίζει. Σωστό και αυτό. Α, να μας πεις δηλαδή. Εσύ, άμα έχεις. Όχι, εγώ λέω για με Χρυσόπουλα, άμα έχεις καμιά 80 στρέμματα στη Χαλκιδική, δεν τα αναγνωρίζει. Δεν θέλω να τα λέω τώρα στον αέρα, Κώστα. Λέμε χαζά. Πάρα τα αυτά. Εκείνο που είναι αισιόδοξο είναι ότι η δομή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν μάθει ότι μπορούν να έχουν ένα πιάτο φαΐ, ότι θα το έχουν. Τώρα, αν ο κ. Πολυχρονόπουλος όντως είναι υπόλογος και έκανε επεξαιρέσεις κτλ., μένει να το κρίνει η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι για να δημοσιευθεί κάτι, σίγουρα οι αρχές κάτι έχουν στα χέρια τους που δεν είναι φυσιολογική ροή. Μέχρι εκεί. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα, τον μέσο Έλληνα. Απασχολεί αυτή τη στιγμή η Δευτέρα οι διαρκές ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά. Ναι. 50% παιδιά αυξήθηκε η τιμή της φέτας σε 2 χρόνια. Τι είναι να γίνει, να τη βγάζουμε φωτογραφίες και να λέμε θυμάστε τότε που τρώγαμε φέτα και εμείς. Θυμάσαι, Μαράγδα μου. Θυμάσαι. Δηλαδή είναι φοβερό. Θυμάμαι. Και έλα, μωρέ, εγώ άκουσα τη ράνια της Βίγκου, λέει θα μας τα λύσει τα προβλήματα αυτά, ο Αλέξης. Ο Αλέξης. Τη ράνια της Βίγκου. Ναι. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι ένας απλός βουλευτής. Τι να κάνουμε τώρα. Έμεινε εκεί, έμεινε η Ράνια στον Αλέξη. Αλλά... Εγώ την Τζάκρη άκουσα. Θα μας τα λύσει λέει, τα πράγματα. Η ομορφιά με τους αγρότες. Θεωρείτε, μακάρι να το κάνετε αν σας δοθεί η ευκαιρία. Αλλά θεωρείτε ότι είναι εφικτός ο διπλασιασμός των μισθών στο δημόσιο. Προφανώς και είναι εφικτός ο διπλασιασμός των μισθών. Λέω. Προφανώς και είναι εφικτός. Νομίζω το δάκρυ έχει. Ο διπλασιασμός των μισθών στο δημόσιο. Δεν βάζουν μυαλό, δεν βάζουν μυαλό. Στο δημόσιο, προσοχή. Στο δημόσιο, προσοχή. Πώς θα γίνεται φίλο. Στο ιδιωτικό δεν μπορείτε να βάζει. Το μάθανε τουλάχιστον ένα μάθημα. Ένα μάθημα που μάθανε οι Σιριζέοι την πενταετία που διοίκησαν είναι ότι στο ιδιωτικό τομέα δεν ανεβαίνουν οι μισθοί με καμία υπουργική απόφαση. Ανεβαίνουν αν ο Ανδρώνης έχει λεφτά. Θα σου πω ποιο μάθημα. Παρακαλώ, ναι.
Τότε που η Φωτίου. Ένα στο δημόσιο, ναι. Τώρα... Η Φωτίου δεν ήταν που το είπε. Η μόνη χαζομάρα που κάναμε είναι ότι δεν βάλαμε δικού μα όλα τα πόστα. Ναι, ναι, και γεμιστά στην Ομόνια. Αυτό το μάθημα μάθαμε. Και η Περιστέρα. Γι' αυτό μιλάνε για το δημόσιο. Μπέτη. Και υπάρχει Περιστέρα. Μπέτη. Και η Μπέτη, κυρία Μπέτη το είπε αυτό. Η κυρία Μπέτη. Είπε Σοφία πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό και θέλω να φανώ και στα αγροτικά. Εσύ έχει μια διάσταση πάντα να βάζει τα θέματα τα αγροτικά. Κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Α, δεν μπορώ. Μ' άρεσες. Ποιον? Κάτι έγινε στις πέτσες. Εμένα η μάνα μου, κυρία Τζάκη, που ρωτάει ποιον. Τι να πω. Δες τώρα, τους λέμε να μιλάς σαν και εμάς, να χρησιμοποιούν ξύλινη γλώσσα. Τι να πω. Μιλάς σαν και εμάς. Γιατί μιλάς σαν και εμάς. Περίμενε λίγο όμως. Μην ξεχνάτε ότι η κυρία Τζάκη είναι και γυναίκα. Τι, πω, από πού το πρόσημο, τον ήπιαμε. Δεν... Τον καφέ, δεν. Σε χαμηλό. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα γιατί γίνεται λίγο ένας χαμούλης πρωί-πρωί. Για πάμε. Ωραία, δεν σας βλέπω να ξέρετε. Αριστείδης έχει να λάβει τα μηνύματα. Αυτά είναι τώρα. Μας βγάζει κάρτα τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Στεφανίδης, καλημέρα από σε όλη πρωινή λαλή στη παρέα μπουτίκ φρούτων λαχανικών στη Μαγνησία. Καλημέρα, Σμαράγδα. Αυτό που αισθάνεσαι, λέει, κόμπλεξ λέγεται, λέει ο κύριος Χάρης. Για ποιο θέμα δεν ξέρουμε. Ο Αντώνης το άτομο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Ακόμη μια τεσσάρα η ομάδα σε ντέρμπι. Μας λέει ο Αναστάσιος. Είχαμε τεσσάρα και δεν το θυμάμαι. Πού? Αυτό λέω κι εγώ. Καλημέρα, παιδιά. Σαν Παοκτσή, σκέφτομαι ένα τρελό σενάριο. Μας λέει ο Ανδρέας. Συνεχίζουμε έτσι στο πρωτάθλημα, τερματίζουμε πρώτοι. Ναι. Κάνουμε την υπέρβαση τουλάχιστον ένα βήμα παραπάνω με συμμετοχή. Στο τελικό. Στην τετράδα στην Ευρώπη. Α, τετράδα. Μάλιστα. Και γάμα, το πιο τρελό με βάση τα δύο παραπάνω δεν ανατρέπει την κατάσταση με τον ατρόμητο Παναθηναϊκό. Στραβοπατάμε κι εμείς και έτσι έχουμε ήδη πετάξει Ολυμπιακό εκτός Ευρώπης και στο τέλος. Το παίρνει ο Ατρόμητος και μένει και ο Άριχτος Ευρώπης και εμείς έχουμε μια τρελή τροφή για καζούρα. Φοβερό. Αν και δεν πρόκειται να βγει από το σενάριο και θα τα πάρουμε όλα. Μας λέει ο Ανδρέας. Ο Βαγγέλης, καλημέρα σε όλη την παρέα από τη Στουτγκάρδη. Στέλνει μια φωτογραφία. Εννοεί τα δύο κυρωθέν γκολ και λέει τεσσάρα. Άντεντε. Καλημέρα στους καλύτερους, μας λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, ο Πάκος συνεχίζει να παίζει την μπαλάρα που παίζει αυτή τη στιγμή και το πώς αντιδρά μετά από ισοφάριση και το πώς με 6 μπαλιές σκοράρει και περνάει πάλι μπροστά. Δεν έχει να φοβηθεί καμία κλοπή ο Ασεναλάκιας. Ο Χάρης ο Ανδρουτσόπουλος, έσχος. Τι δελτίο είναι αυτό, έπρεπε να λέει ότι η ΑΕΚ μετά από σφαγιαστική διαιτησία κατά του ΟΦΗ κέρδισε 3-0. Ο Χρήστος, καλημέρα στους χαρούμενους Μαράγδα και Άρη, μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Μάντεψε σωστά ότι τον γκολ το βάλει ο Μπακασέτας. 2-2 έχεις. Δεν πέτυχα το τελικό σκορ, ανύπαρκτο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε από σοβαρό λάθος του Φαγιανίδη και το δεύτερο ήταν από λάθος, όπως και τα δύο ακυρωθέντα γκολ του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ήσασταν καλύτεροι, αλλά στις δύο τελευταίες ευκαιρίες η καρδιά σας πήγε στην κολοτσέπη, λέει. Τώρα ο Ρουμάνος για τρίτη φορά διαμορφωθήκε. Ναι. Αυτά ήταν αλήθειες όλα. Αλήθεια. Λοιπόν, ο Μάνος Αποστόλου μας λέει για αυτό που είπαμε πριν με τα τοστ και έχει, μάλλον, και έχει και μια ωραία έτσι, εικόνα. Το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά λέει νέα τοστοκρατία. Πιστεύω νέα να μην συμφωνεί. Με τα τοστ. Δημοσιογράφος το είπε. Μην μπερδεύεστε. Καλημέρα από τον μπαμπά σας. Πάνω στην πρεμούρα σας να βρούμε κάτι, να βρούμε, αλλά να το έχει πει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Παυλόπουλος, ο Άκης, Πασόκ είναι το παιδί. Ο Κώστας Παπαδόπουλος με τον κύριο. Το έχει δηλώσει και στο παρελθόν. Ο κύριος Λίμπου, ο Στέλιος, μας στέλνει τον Ντέμι τον Νικολαίδη και λέει. Εντάξει, καλώς και σαν τέρμπι ο ΠΑΟΚ, αλλά να τον δούμε και με τους Golden State Warriors. Μας λέει. Καλημέρα, Φώτης, καλή εβδομάδα. Αυτό το βουνό που μου θυμίζει Paramount Pictures, όχι. Είναι μια τυχαία φωτογραφία. Και έχουμε και δύο τραγούδια. Το Kill the Spot of να τραγουδάει. Αυτά. Εντάξει, είναι. Ωραία. Ο Πέτρος, καλημέρα. Στα σοβαρά να πούμε ότι έφτασε τα 9 γκολ, μόλις ένα πίσω από το Μωρό. Ναι. Που προηγείται. Τα στατιστικά του δηλαδή έχουν ξεφύγει του Βουλγαρίου. Θεωρώ δύο από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές του καλοκαιριού. Α, τον ψάχνει η Ρεάλ ήδη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Βαρατζόν. Καλημέρα, Πέτρο. Ο Αποστόλης μου στέλνει εδώ πέρα την είδηση της ημέρας. Τη δυνατότητα, λέει, τηλεκαταλήψεων από το σπίτι ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Καλό. Τέλειο. Δύο μηνύματα για το κύπελλο, ένα από το Διονύση. Να βγουν hackers και να τα χακάρουν όλα για να μην γίνει ένα, ένα από το Διονύση, ένα από τον Αλέξη. Ανένα ο ένα, πάω ο άλλο. Ναι. Γράφει ο Παοξή. Καλημέρα, Κώστα και τα παιδιά επίση. Θέλω, λέει, πάω Κάρι τελικό στο κύπελλο με έδρα το Βικελίδη για ευνόητου λόγου. Εκεί λέει, να σε δω, λέει, πόσα πίδια βάζει ο Σάκο. Και ενώ εννοείται. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που τα λες αυτά, γιατί δες λίγο τα αποτελέσματα μες στη χρονιά και τα λέμε. Ναι. Ο Διονύσης γράφει: Βαραγιάννη στον τελικό τον ΠΑΟΚ θέλουμε, όχι τον Παναθηναϊκό. Πρώτον, ο χθεσινός Παναθηναϊκός είχε μια ντουζίνα ελλείψεις. Δεύτερον, ο στρατηγός Μάντζιος έχει πελάτη τον Λουτσέσκου. Αλήθειες κι αυτά. Τις αλήθειες, παιδιά, δεν τις παραδεχόμαστε, έτσι. Να χαρώ, εγώ να. Πολύ σας χαίρομαι. Μας χαίρεσαι, δεν μας χαίρεσαι, δες λίγο πίσω γιατί θα έχεις και πόσους βαθμούς. Πίσω, 33, μα πίσω 47. Βλέπει, δεν μπορεί να δει μπροστά. Σε πόσους βαθμούς θα είχες, 52.
Άμα δεν ήταν ο Μάτζιος, 52 βαθμούς θα είχες. Τώρα κάτσε εκεί με τους 47. Και δύο βαθμοί από τον Παναθηναϊκό, 95 και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο του. Άλλο, άλλο λέω, εγώ λέω αυτά που γίνανε. Εμείς είμαστε άφηβοι. Αγαπάμε την πόλη, είμαστε τοπικιστές. Μας αρέσει που βοηθήσαμε τον Άρη στην πορεία του. Και συνεχίζουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και τον Ηρακλή, παιδιά, βοηθήσατε, όχι μόνο τον Άρη. Νομίζω ότι το παίρνει. Μπορεί να γίνει τελικό παοκάρι, σα γίνει. Η Κατερίνα μου έγραφε την Παρασκευή για αυτά που λέγαμε. Γεια σου, Κατερίνα. Δηλαδή, τώρα το είδα λίγο μετά την εκπομπή και ήθελα να διαβάσω. Ήταν για αυτά που συζητούσαμε για τον Ιερώνυμο και τι βαφτίσει. Λέει, νομίζω το παίρνει λάθο ο κύριο Ιερώνυμο. Εφόσον μέχρι τώρα βάφτιζε παιδιά και εκτό γάμου, αλλά και παιδιά από πολιτικό γάμο. Με το σκεπτικό ότι το παιδί δεν φέρει ευθύνη για το πώ ήρθε στον κόσμο και η Εκκλησία θα το βαφτίσει και θα το δεχθεί στου κόλπου τη. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι υπέρ του νομοσχεδίου. Ναι, Κατερίνα. Λίγο μας ξένησε, Κατερίνα, και εμένα με ξένησε λιγάκι το πόσο είμαστε εκκλησία αγάπης με αυτή τη λογική και το πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε παιδιά πλέον. Παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κώστας καμιά φορά ότι ζούμε την εποχή του δικαιωματισμού και της ελευθεριότητας, έρχεται και με βρίσκει. Ο κάθε ένας από εμάς κατά το δοκούν μεταφράζει και αποφασίζει για μοίρες. Αυτό με ξένησε εμένα. Πόσο είπατε έκανε το τυρί, πόσο αυξήθηκε το τυρί? 50% μέσα σε 2 χρόνια. Μάλιστα. Το τυρί το βρίσκει ο Χάρος στο φτερό. Ακούστε, ακούστε λίγο τώρα. Την ώρα που αυξήθηκε το τυρί και κλαίμε, καταθέσεις ρεκόρ 6 δισεκατομμυρίων έβαλαν τα ελληνικά νοικοκυριά στην άκρη τον Δεκέμβριο του 2023. Τι λες? Εγώ? Όχι. Αυτά τα πείτε, παιδιά, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι σε μένα που φέρνω εδώ τα στοιχεία. Ειδικότερα οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα. Δεν ξέρω, ψάξτε το εσείς και ελάτε, εδώ είμαστε. Γιατί μας κλαίτε για το τυρί κάθε μέρα, για το ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 6,376. Δεν μας το λέτε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Και μάλιστα σε ποιο δίμηνο? Σε δίμηνο. Στην αυτεμπορική. Στα νέα της Ζυρίχης. Ναι. Εσείς γιατί δεν το ψάχνετε, απορώ. Φοβάστε μην το δείτε. Το τυρί μας λέτε κάθε εβδομάδα. Εδώ οι αυξήσεις μια φορά τον χρόνο οι καταθέσεις αυξάνονται. Για πες λίγο, ποιανών καταθέσεις εσείς, Μαράγδα, αυξήθηκαν? Πού να ξέρω, πάντως εγώ. Ποια είναι τα ελληνικά νοικοκυριά? Δεν ήταν νοικοκυριά αυτά που ψωνίζουν και τυρί? Έλατε. Για έλα, ρί, ψάξτε την είδηση. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να κάνω. Μην την ψάξει, μην την είδηση. Παιδιά, μην την. Σηκώστε το χαλί, βάλτε τον από κάτι. Από κάτω, Σμαράγδα μου, όπως κάνετε. Καθόλου. Βάλτε από κάτω, παιδί μου, να λες εσύ τον κόσμο ή να λες μόνο ότι. Πάτα, ρεκόρ. Μπήκαν αυτεμπορική. Όχι αυτεμπορική. Όπου και να πας. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια. 6,3. Εγώ λέω 6 δισεκατομμύρια. Δια 10 εκατομμύρια που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, α πούμε. Δηλαδή, η μέση οικογένεια, δηλαδή βάζει 600 ευρώ το μήνα στην άκρη. Όχι, αυτό μας λέει. Θα μας πεις πόσο έβαλε πέρυσι, πόσο έβαλε το 19 και πόσο έβαλε το 14. Ναι, αμέσως. Α, μπράβο, αυτά είναι να συγκρίνουμε. Ναι, κατάλαβες. Να σοβαρευτούμε όλοι, γιατί εκεί έξω ο κόσμος μετράει τα ψώνια του. Εσύ ξέρεις κάποιον δηλαδή ο οποίος βάζει λεφτά στην άκρη δηλαδή, κάθε μήνα. Ξέρουμε πολύ δηλαδή, κόσμο. Πρέπει να ξέρω. Όχι, ξέρουμε δηλαδή, πολύ τα άλλα που μου παρουσιάζει, ξέρετε πολλού που το αγοράζουν την πλάση, τι θέλετε, γιατί εμεί αγοράζουμε 9 ευρώ. 9 ευρώ πού ρε Κώστα? 9 ευρώ στο Σκλαβενίτη. Okay. Δώσε μου τώρα 9 ευρώ. Όχι, Παναγία μου. Δώσε μου μετά όταν θα βγούμε από εδώ 9 ευρώ. Να σου φέρω αύριο και την απόδειξη και την φέτα. Να μας πεις και τι φέτα είναι και τη μάρκα. Ναι. Και μετά να μας πεις ότι διπλασιάστηκε. Λοιπόν, πέρα από το ότι έχει διπλασιαστεί και είναι ηλίου φαϊνότερο και πάμε και τα βλέπουμε. Να μην μιλήσω εγώ που είμαι και φαν, δεν είμαι τη φέτα. Εγώ είμαι του Κατσικίσιου. Εγώ είμαι. Να σας πω, Κατσικίσιο κάτω από 12 ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα βρείτε πουθενά. Μάλιστα. Και κάτι φέτες εντωμεταξύ που τις βγάζουν σε προσφορά. Τώρα ποιοι είναι αυτοί πήρα που. Πήρα γιατί ήθελα να κάνω πίτα. Δεν τρώγεται, παιδί. Άρη, ποιοι είναι αυτοί που βάλανε 6,5 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, λες? Προφανώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τσόπα, ρε φίλε. Και επιχειρήσεις. Και επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γιατί το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Μια, πες. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα κατά το Σεπτέμβριο είχαν τάξει 2,2 δις. Το βρήκε ο Άρης. Ναι, πολύ ωραία. Okay. Ναι, ναι, εντάξει, τα νοικοκυριά. Τα... Ναι. Γιατί μειωνότανε, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. 1,5 δις. Παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και κατά 696 των νοικοκυριών. Αυτό μιλάμε για το Σεπτέμβριο. Ναι. Άρα, άμα πάρουμε αυτό το μοντέλο, προφανώς αυξήθηκαν κατά πολύ των επιχειρήσεων. Εγώ μίλησα για το Δεκέμβριο, όπου αυξήθηκαν 3,84 των νοικοκυριών και 3,29 των επιχειρήσεων. Α, είδες, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Μα σου πω κάτι. Ναι, παρακαλώ, ναι, για πείτε μου. Μακάρι να μπορεί ο κόσμος. Μια εξήγηση, ρε παιδί μου, εγώ θέλω. Μια εξήγηση. Δεν το βλέπω. Πώς τόσο κλάμα και πώς γίνεται από την άλλη να έχουμε ρεκόρ στις καταθέσεις. Κοίτα εδώ πέρα που είναι τόσο ωραία τα πράγματα. Βλέπω τεράστια αξιοπρέπεια σε όλα αυτά τα κλέγατε. Που ζει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, Κώστα, συγγνώμη, δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν έχει σφίξιμο δηλαδή ο κόσμος. Πώς δεν έχει, ρε παιδιά, έχει. Απλά δεν είναι κακό να δίνουμε την πραγματική διάσταση. Η πραγματική, διάσταση, είναι η πραγματική διάσταση είναι ότι. Ότι οι Γερμανοί αγοράζουν πιο φθηνά τη φέτα και το λάδι. Ναι. Δικά μας προϊόντα δηλαδή.
Κανένας δεν ασχολείται να μας απαντήσει. Κοίταξε το μέσα λίγο. Ναι, κοίταξε λίγο εδώ τον συνάδελφό μας, τον αδερφό μας, τον γείτονά μας. Ναι, ναι, πώς είναι αυτός που βάζει το χέρι στη τσέπη μας. Του μάθαμε τη δικαιολογία. Δώσε μας μια άλλη. Τι μάθαμε τη δικαιολογία, ρε παιδί μου. Όχι, είναι με εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλήθεια. Έχει κάνει χειρότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μας έκλεισε. Μας έβαλε κάποια. Μου γράφουν εδώ διάφορες μάρκες, να ξέρετε, ήδη. Ναι. Με ευρώ και μάρκα. Δεν θέλω να τα λέω. Κοίτα, αλλά ελάτε να τα δείτε. Γιατί εγώ δεν θα κάνω διαφήμιση εδώ. Κοίτα, αλλά αν θέλετε και αφιβάλλετε. Ρε παιδί μου, αφού ζείτε σε μια ωραία Ελλάδα. Μπράβο σας, καμάρι σας. Ζούμε σε μια Ελλάδα που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο την πραγματική διάσταση αυτού που ζούμε. Η διάσταση είναι ότι είναι όλα πανάκριβα. Ότι υπάρχει κόσμος εκεί έξω, οι αγρότες είναι στους δρόμους. Ναι. Ότι το μέσα νοικοκυριό ζορίζεται πάρα πολύ από τις ανατιμήσεις και την εσχροκέρδεια. Τα είπες αυτά. Διαστομάτων. Πρόσεξε. Το υπουργών, είπες, το ίδιο πράγμα, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το ίδιο πράγμα μας λες με τρεις διαφορετικές διατυπώσεις. Αυτή τι τόση ώρα αυτό λες. Έρευνα της. Εγώ ρώτησα μία, έκανα μία ερώτηση. Το οποίο δεν το έχω βρει ακόμα. Ποιοι είναι αυτοί που, οι οποίοι αύξησαν τις καταθέσεις. Αυτοί οι οποίοι, αυτοί οι οποίοι σύμφωνα με έρευνα της Politics, στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, πληρώνουν ακριβότερο το λάδι στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική έχεις εσύ. Ναι, μα λέμε και τις έρευνα πηγές. Της Politics, αυτό είπα. Οι οποίοι πληρώνουν ακριβότερο το λάδι στην Ελλάδα από το Βέλγιο, με ίδια τιμή της φέτας σε Βρετανία και Ελλάδα, με την τιμή. Με την τιμή στο Άμστερνταμ του λαδιού της Καλαμάτας να είναι ίδια με την Καλαμάτα. Απίθανο. Έτσι, δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Στη γαλλική πρωτεύουσα βρήκανε λάδι φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Η τιμή του λίτρου κυμαίνεται στα 10,29 εκεί. Τι να συζητάμε παιδιά, τώρα. Αυτά τα ξέρουμε. Άλλο ρώτησα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αύξησαν κατά. Και η πηγή μου δεν είναι αφιμπορική, Μάραγδε. Η πηγή μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Και σας ρωτάω, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σε ένα μήνα αύξησαν κατά 6 δισεκατομμύρια τις καταθέσεις. Άλλοι είναι, ξένοι είναι. Σε μια χώρα 10-11 εκατομμυρίων δεν υπάρχουν άνθρωποι. Αφού δεν σου φτάνουν να ψωνίσει, ρε φίλε Άρη, όπως μας λέει περιγράφει. Πώς γίνεται να βάζουν και στην τράπεζα. Συγγνώμη, δεν υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λεφτά στην άκρη. Άρα γιατί εμεί παρουσιάζουμε μόνο τη μία πλευρά αυτών που δεν έχουν. Γιατί αυτή η πλευρά είναι πλειοψηφία, ρε. Είστε λαϊκιστές άμα το κάνετε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει, η κανονική εικόνα που επικρατεί έξω. Ναι, ποια είναι η κανονική εικόνα. Ότι ο κόσμος ζορίζεται, αλλά υπάρχει και ανάταση. Την οποία αποκρύπτουμε για τεχνική. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. 41% την αποκρύπτει κανείς. Τσιρίζουν, φωνάζουν οι υπουργοί όλοι στα κανάλια. Δεν γνωρίζω γιατί την αποκρύπτει. Α πούμε, είδες ότι. Κοίτα, όταν η κοινωνία θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η ακρίβεια. Η ίδια κοινωνία. Συμφωνώ. Η οποία στηρίζει πολιτικές, κυβερνητικές ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Συμφωνώ, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε με αυτό που λέει ο Άρης. Απλά να ξέρετε ότι και συγχρόνως οι Έλληνες έκαναν ρεκόρ στις καταθέσεις τραπεζικές. Δηλαδή είχε απόθεμα ο Έλληνας και το βάζει και στην τράπεζα. Μπορεί και να την ίδια στιγμή. Οπότε. Τώρα, οπότε γιατί. Δηλαδή, αμφισβητείς τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Αφισβητώ το ποιοι είναι οι Έλληνες. Είπες οι Έλληνες. Παιδί μου, οι ελληνικές καταθέσεις κάθε χρόνο μετράμε το ίδιο. Οι Έλληνες. Αυτό μετράει η Τράπεζα της Ελλάδος κάθε χρόνο. Τις καταθέσεις των Ελλήνων. Επειδή δεν με ενδιαφέρει αυτό, εγώ θα το ψάξω. Άντε, ψάξω το. Άντε, να σε δω. Εγώ σε λέω δεν θα το ψάξω. Θα δούμε την εσχροκέρδεια. Εγώ λέω δεν θα το ψάξω. Και εγώ λέω θα το ψάξω. Εγώ λέω δεν θα το ψάξω. Οι Έλληνες. Ο Μάνος μας λέει. Έχει τρακάρει ο μισός περιφερειακός. Χιόνια θα έρθουν από τα νότια. Το βλέπω στα μηνύματα. Το βλέπω στα μηνύματα. Πήγα σούπερ μάρκετ, μας λέει ο Μάνος. Πήρα 10 φέτες στη ρίδα, 10 φέτες ζαμπόν για τόστ και με κοιτούσαν όλοι περίεργα. Ναι. Τους είπα ότι είμαι πολύτεκνος. Ο Μάνος το λέει. Ναι. Μάνο και εγώ τα ίδια. Παίρνω 15 και 15. Και εμένα μου στέλνουν παιδιά τώρα για αυτά που έλεγε ο Άρης. Και με κοιτάνε μυστήρια. Μου στέλνουν μπρόκολο από τη Γερμανία. Σημερινό. 6,50 το κιλό. Ο Νίκος μας λέει από απελπισία. Έχει στην Ελλάδα 6,5 ευρώ μπρόκολο. Ο Νίκος μας λέει από απελπισία. Δεν φτάνουν τα λεφτά για φέτα και τα βάζουν στην τράπεζα. Έτσι θα πάμε στο δελτίο. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Θα τα δούμε, θα τα ψάξουμε εμείς. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Φιμπραν, κορυφαία εταιρεία. Από ό,τι ψάξαμε τη δουλειά σας το λέμε. Παραγωγή μονοτικών υλικών. 9 εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη. Παραγωγή όλων των προϊόντων ξηράς δόμησης. Με ναυαρχίδες, ξυλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα, ο περίφημος Fibran Geo. Έτσι χτίζουμε την ενεργειακή ασπίδα της Fibran. Έτσι εξοικονομούμε ενέργεια, άρα χρήμα. 811.000 δωρεάν η γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης, αλλά και στην ιστοσελίδα της Fibran, www.fibran.gr, όλα τα προϊόντα, όλη η γκάμα προϊόντων. Έχει και social media, έτσι. Μην ξεχνάτε. Πάμε. Άρης Παναγιωτίδης, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Να, εδώ είμαι γι' αυτό. Θα σας βοηθήσω. Πώς θα διασκευή από... Wet, wet, wet.
Μ' αρέσει. Είσαι ωραίο, Ριάρη. Παναγιώτη, ωραίο. Στο έχω πει. Μ' αρέσει. Τρει μήνε, τέσσερι. Μ' αρέσει. Αυτό δεν ήταν ένα μαυρομάλι, έτσι. Ναι, ένα λίγο τσιφεδούλη. Ωραίο συγκρότημα ήταν. Ωραίο ήταν. Ποπ. Καθαρό ποπ όμω. Αυτά μα απασχολούν εδώ στο Μετρόπολη. Βρήκε Μαράγδα άρθρο κορυφή. Μια καλημέρα. Καλημέρα είναι αυτή. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλου. Δευτέρα. 29 του Γενάρη. Πολύ ωραίο το φεγγάρι, παιδιά. Καταπληκτικό ωραίο. Το φεγγάρι. Έτσι, έβλεπα τούμπα. Έχω το προνόμιο να είμαι κοντά στο γήπεδο. Οπότε... Πού είναι η τουμπίτσα. Διάβασα ένα άρθρο με ένα καναπέ που βάλανε στην τουμπίτσα, λέει. Ναι. Που βλέπει όλη την πόλη. Είναι κάτι, κανένα μέρο εδώ στην. Που λέγεται τουμπίτσα. Τουμπίτσα. Τουμπίτσα, ναι, ξέρετε που είναι. Α, το γνωρίζει, μάλλον. Ναι, ξέρω. Ξηρό. Πώ λέγεται, κρυονέρι. Λίγο πιο χαμηλά, άμα θα πάρει την λαμπράκι. Θυμάσαι το παλιό, το καταφύγιο. Ναι. Ναι. Από πάνω μεριά. Α, εκεί. Θεωρείται. Και έχει ένα, αν θυμάμαι καλά. Ένα, και ένα σημείο που είναι πάνω από τις πολυκατοικίες. Φαίνεται όλη η πόλη. Και έχουν βάλει και ένα καναπέ τριθέσιο εκεί. Να ράζει. Έτσι έμαθα ότι υπάρχει τουμπίτσα. Δεν το ξέρω. Το πήρανε από αυτούς που αφήσαν τον καναπέ, μάλλον στη στάση του ΟΑΣ. Ο κύριος ήταν διθέσιος. Διθέσιος. Τη μυστική τέχνη, λέει, να οδηγούν χωρίς αλυσίδες γνωρίζουν 7 στους 10 Έλληνες. Αυτό δεν διδάσκεται. Ξέρεις, το έχουμε στο DNA μας. Φοβερή έρευνα. Λέμε χιόνι, θα βγω ρε. Και μια απίστευτη βλακία μου πάνε χθες. Λέει. Ο προ-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 
γίνεται. Ήταν τώρα wet, τώρα άσχετο. Και θυμήθηκα ότι είχαν πει το κορυφαίο αυτό το τραγούδι, το Love is All Around. Έγινε και ταινιάρα. Το έχεις δει το Love is All Around, Σμαράγδα? Μπορεί. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Το παρατήρησαν οι κορυφαίοι. Τι ωραία Δευτέρα λέει σήμερα. Τι ωραία Δευτέρα. Γελαστεί όλοι, αριανοί παοκτσίδες, αγκαλιά. Εντάξει, ο Πάοκ λίγο στεναχωρέθηκε από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ρε παιδιά, τον Ολυμπιακό. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, 20 κάτι εκατομμύρια κάνουν 12. Να. Με αυτούς τους 8 που έπαιξες απέναντι, κάνανε 15. Κατάλαβες? Τώρα Κώστα, ναι, 8. Με 8 παίχτες 15 εκατομμύρια. Έχεις δίκιο. Εντάξει, ο Πάοκ και ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες τώρα είπαμε. Στο μπάσκετ είναι μια πονημένη ιστορία. Εμείς κερδίσαμε χθες τον Κολοσσό, τον κακό μας δαίμονα. Τον κακό δαίμονα, πραγματικά. Αν μάθεις πράγμα ήταν αυτό, ρε αυτό παιδί. Πάλι... Και με το ζόρι. Αυτό με την... πάλι είναι. Με την ψυχή στο στόμα. Μίλησε ο Μπάνκθελο και συμβολές. Και γι' αυτό το λόγο το έβαλα και έτσι στο δελτίο. Δηλαδή αυτή... πραγματικά κακό δαίμονα. Όποτε σηκώθηκα με διάκια τρίποντο, το έβαλαν χθες. Απίθανο πράγμα. Όλοι βάζαν τρίποντα τον Κολοσσό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως είχαμε και βόμβες στα διεθνή. Δηλαδή αυτό που είπαμε, Τσάβι bye bye, μετά από το κίτρινο υποβρύχιο της Villarreal. Τι ματσάρα ήταν αυτή? Ελτάλιρο. Ελτάλιρο, αλλά πώς? Από 0-2, 3-2 και από 3-2, 3-5. Από το 70 και μετά, τα λέγαμε. Τι έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα? Πραγματικά. Και τώρα να σας πω κάτι που εγώ μπορεί να το λέω πολύ μπακάλικα, αλλά επειδή είστε μπαλαδόφατσες, το βάζω και στο ακροατήριο, γιατί ξέρω ότι τα αγόρια ασχολείστε και πολύ με το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε πάρα πολλά γκολ. Το είδαμε και για τους 16 του Champions League και τα λοιπά. Παίζει κάτι με τις άμυνες. Έχουμε αφήσει την παλιά λογική του Κατενάτσο και το κάνουμε πιο σόου. Παιδιά, ναι, γι' αυτό και πολλοί παίκτες που έρχονται από κάποια πρωταθλήματα στην Ελλάδα δεν μπορούν να. Τους παίρνει πάρα πολύ καιρό για να καταλάβουν. Γιατί εδώ πέφτει κλωτσίδι. Εκεί, άμα δεις λίγο τα μαργαρίσματα, είναι λίγο μπαλέτο. Βλέπεις ακόμα και στην Ιταλία δεν παίρνουν πάρα πολλά γκολ. Οι Ισπανίες, οι Αγγλίες έχουν ανοίξει λίγο τα έργα. Έχουν ανοίξει πολύ. Πήγανε στο γερμανικό και μοντέλο. Στην Γερμανία. Ναι. Μπράβο. Ναι, και στην Γερμανία. Μπράβο, θα έλεγα κι εγώ. Bundesliga. Εμείς οι Ιταλοί είμαστε λίγο πιο σφιχτά ακόμα. Ναι. Και μας κάνει εντύπωση στην Ελλάδα, όντως, γιατί εμείς βγάζουμε αμυντικούς ως επιτοπλίστων. Ναι. Είμαστε καλοί. Έχασε ένα μάτι ο Δουβίκας χθες στη Θέλτα. Μάτι όμως μόνος του πήγε και είναι πλάσα λίγο νωρίς το παιδί. Αλλά έβλεπα, ρε παιδί μου, τα σκορ. Δηλαδή, άμα είσαι και στοιχηματζής, το over είναι. Πλέον. Ναι, το over είναι πολύ καλό πλέον. Ναι, σωστό, συμφωνώ. Πού να πάει ο Κλοπ? Έλα μου, ναι. Ο Κλοπ είπε ότι κουράστηκα, στέγνωσα και κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει και ένα χρόνο εκτός πάγκων. Και εγώ αυτό πιστεύω, θα μείνει. Έτσι είπε ο αδερφός. Μπράβο του πάντως. Ναι. Πάντως δεν πιστεύω ο Κλοπ να είναι από τους προπονητές, ο οποίος μετά από ένα χρόνο θα δεχθεί οποιαδήποτε πρόταση από Αραβία. Και εγώ το πιστεύω. Και δεν θα πάει εκεί με τίποτα. Και είπε κιόλας ότι θα προπονήσω άλλη αγγλική ομάδα ο άνθρωπος. Ναι, τώρα μεταξύ στην Μπαρσελόνα καίγονται, έτσι. Ναι. Για Κλοπ. Ο Κλοπ ήταν το απίθανο όταν είχε έρθει στην Αγγλία. Ξέρεις τότε που λέγανε τον. Γιατί εσείς είπατε θα μείνει εκτός, αλλά αυτό που είπε ο Κώστας, συγγνώμη, άριστο. Δεν πιστεύει μετά. Θα επιστρέψει στην Ευρώπη, παιδιά. Εγώ το βλέπω για Μπαρσελόνα. Το βλέπω το σεναριάκι. Και άμα πάρει αρέσει το μενταλιτέ αυτό, ναι. Στη μεγάλη Γιουβέντους θα έρθει. Εντάξει, στη μεγάλη Γιουβέντους. Λοιπόν, είχε πει τότε, θυμάμαι, ο Μουρίνο ήταν ο special one. Ναι. Αν θυμάσαι καλά. Και με το που έρχεται ο Κλοπ στην Αγγλία, λέγανε the normal one, ας πούμε. Ξέρεις, ο κανονικός, όχι ο special.
Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει συνδέσει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει πάρει ο Κλόπ στην Αγγλία με τη Λίβερπουλ. Την ανέστησε ουσιαστικά. Την ανέστησε. Ναι. Και την πήγε σε άλλο επίπεδο κιόλας, έτσι να τα λέμε. Εκτός αν θέλει, γιατί όντως, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε στην Αγγλία τα πράγματα. Δηλαδή, ζεις με ένα άγχος. Δεν πάει να έχεις εκατομμύρια. Ναι, ρε, τώρα. Ξέρω εγώ, είναι πολύ ανταγωνιστικό, πολύ αδιφάγο. Και είδαμε και μετά από πολύ καιρό επεισόδια εντός γηπέδου στην Αγγλία χθες, έτσι, στο παιχνίδι της Wolves. Μπήκανε μέσα οι φίλαθλοι, μπήκαν και οι άλλοι. Έγινε ένας χαμούλης. Δεν ξέρετε τι έγινε εκεί. Μπερδεύτηκαν οι οπαδοί. Βάλανε δηλαδή οι οπαδούς της Wolves στην κερκίδα που ήταν κάποιες. Πανηγύρισαν γκολ. Και στο δεύτερο γκολ που πανηγύρισαν. Μπήκαν μέσα, μπήκαν κάτι ψηλές. Θα μπορούσε να είναι και κωμωδία. Γιατί? Που μπερδεύτηκαν. Να σηκώνεσαι και να σε κοιτάνε οι άλλοι έτσι. Δεν σηκώνεσαι, εγώ δεν σηκώνομαι. Α πνίξει τώρα, αδερφέ, λίγο. Μου έχει τύχει να πάω στην Ντούμπα. Πάω Κάρι. Στην Πέντε. Το έχω πάθει στο Καραϊσκάκι αυτό που λες. Ναι. Εντάξει, δεν σηκώθηκαν. Μου είχαμε χάσει βέβαια και είχαμε βάλει γκολ, δεν σηκώθηκαν. Α, γκολ, ξέρω εγώ. Εντάξει, είσαι λίγο μαζεμένος, δεν είσαι. Βρεις, αλλά άμα έχεις και παρέα. Βλέπεις και ποιοι είναι δίπλα σου. Ναι, κάνεις όταν κάθεσαι στην αρχή. Κόβεις φάτσες. Κόβεις. Βλέπεις κάτι μουσάτους, κάτι. Κάτι άσβερκους. Ναι, άσβερκους. Σαν τενεκές είναι το σβέρκο και λες δεν κάνω τίποτα. Άστο, αδερφέ, άστο. Παιδιά, το γνώθησε αυτόν. Αν είσαι του αυθόρμητου και του δεν μπορώ να με κρατήσω, κάτσε σπίτι σου, ρε παιδί μου. Καλημέρα στη Μαρία, τη φιλενάδα μου, η οποία σήμερα μιλάει κιόλας. Γιατί κάθε μέρα μου στέλνει μια πολύ ωραία καλημέρα μου φωτογραφία, λουλούδια, γατάκια, καφέδες, τέτοια και πολλά. Καταθέσεις, Κώστα μου, είναι των σούπερ μαρκετάδων που κάνανε αφέμαξη από εμάς. Μπορεί. Έχει, συμφωνώ. Έχει. Δεν είναι μακριά, γιατί έχω μπει στο Money Review. Δεν είναι μακριά. Και λέει. Αλλά είναι και των οικοκυριών. Κώστα, άκου να δεις τώρα. Ναι, γιατί το λέγαμε στο διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα. Πάρα πολλά, και εγώ έχω. Αλλά ακούστε, ένα πριν πείτε. Εκεί που ευημερούν, λέμε οι αριθμοί. Πριν πείτε οτιδήποτε, να. Για την ακρίβεια, γράφει ο Αποστόλης. Παιδιά, μην ξεχνάτε, και οι μαυαργορίτες Έλληνες ήταν. Βεβαίως. Παντού. Έτσι. Και πάντα. Άμπρα. Σε όλο τον πλανήτη. Να μπορούμε να συνοηθούμε. Επειδή οι αριθμοί καμιά φορά τα στατιστικά είναι λίγο by the way, ναι. Η εκτείναξη λοιπόν των καταθέσεων τον Δεκέμβριο αποτελεί ένα φαινόμενο που είναι πάντα συγκυριακό, καθώς παρατηρείται κάθε τελευταίο μήνα του έτους. Ναι. Και αποδίδεται. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά πώς από 2,6 που ήταν, ας πούμε, πριν από 8 χρόνια, πήγε 6,3. Να αυτό το λέμε. Ακούσουμε το κορίτσι, θα μας τα πει. Για να το βάλω από την αρχή το πρόσημο πριν διαβάσω, σίγουρα είμαστε καλύτερα, ναι, από 5 χρόνια πριν. Ναι, αυτό, 5 και από 10. Εγώ μόνο αυτό είπα. Που είπατε τώρα, μόνο. Αποδίδεται στην καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, που αναλώνεται όμως στη συνέχεια κάθε ερχόμενο Ιανουάριο. Στις αυξημένες εκταμιεύσεις δανείων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις που παρατηρούνται συνέχεια τον ίδιο μήνα. Αυτές οι εκταμιεύσεις λοιπόν δεν προλαβαίνουν να αναλωθούν, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν αναλώνονται. Μετά φεύγουν σε επενδυτικά σχέδια και για νέες παραγγελίες. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, η άνδρωση των καταθέσεων σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, εδώ έρχεται και κουμπώνει η Μαρία, αντανακλά την αυξημένη ρευστότητα που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις λόγω και του υψηλού πληθωρισμού, δηλαδή βογκάνε έτσι τα νοικοκυριά, αλλά εκτινάσεται η κερδοφορία σε μια σειρά από κλάδους. Να τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Όπως είναι. Ό,τι είπες. Μ' αρέσει. Ό,τι είπες. Πραγματικά σίγουρα η εικόνα είναι καλύτερη αν το βάλουμε κάτω 5 χρόνια πίσω. Άμπρα, αυτό. Μόνο αυτό. Αυτό. Οπότε καλή είναι υπάρχει να υπάρχει μια ρευστότητα, μια ευελιξία στις τράπεζες να δίνουν στις επιχειρήσεις δάνεια. Πιο χαμηλά. Τι θέλουμε δηλαδή στην παρούσα φάση? Θέλουμε πολύ δυνατό έλεγχο από το κράτος προς επιχειρήσεις. Να φοβηθούν λίγο, να ακούγονται τα πρόστιμα. Εγώ τα βάζω στα δελτία να ξέρετε για ποιο λόγο. Όχι γιατί κατάφερε, ξέρω εγώ, μια κυβέρνηση να πάρει πρόστιμο. Να αγχώνονται οι άλλοι. Πολύ καλά κάνεις, Κωστή. Και έτσι. Και είναι από τις ειδήσεις που επιμένω να τις βάζω για να αγχώνονται οι άλλοι ότι υπάρχει έλεγχος. Ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και την πόρτα σου. Ο έλεγχος αυτός. Ναι. Γιατί δεν γίνεται, μου λέει εδώ πέρα Αποστόλης, να αγόρασα εγώ 5,90 το Γκούτα Γερμανίας, μου λέει το σούπερ μάρκετ, μου στέλνει τα πάντα και στη Γερμανία κάνει 11 ευρώ. Αγόρασε Γκούτα Γερμανίας το Σάββατο στην Ελλάδα, μου στέλνει αποδείξεις στο σούπερ μάρκετ τα πάντα 5,90, τόσο έχει, επιβεβαιώνω. Στη Γερμανία λέει κάνει 11. Τι γίνεται? Σε προσφορά και το Adam και το Γκούτα και παίρνω και Γερμανίας. Αρχίζω να γκρινιάζω στην Γερμανία τώρα. 6,90, πού το βρήκε 5,90 να πάω να το πάρω κι εγώ. 5,90 να μου λέει το σούπερ μάρκετ. Στην προσφορά εννοώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Και αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι τύπου Γερμανίας και δεν είναι από Γερμανία. Γράφει Γκούτα Γερμανίας. Πάντως και εγώ που παίρνω, ας πούμε, γιατί μας αρέσει αυτό το συγκεκριμένο. Παιδιά, το Γκούτα της Γερμανίας. Γράφει Γκούτα Γερμανίας. Τώρα τι μάρκα είναι, δεν ξέρω. Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, από 4,05 που είναι η μίνιμουμ τιμή, αυξήθηκε στο 4,25.
Ναι. Δηλαδή, η Γερμανία λέει 11. Αυτό το πράγμα τώρα. Εγώ δεν το βρίσκω αυτό και έχω μπει στο. Ναι, σε site, α πούμε, που. Η Ελένη. Τον, λέει, For the German is good, λέει στη Γερμανία και έχει κιόλα και το σχεδιάγραμμα. Η Ελένη αλλιώ δίνει όλο αυτό που λέμε. Υπάρχουν Έλληνες που γεμίζουν ταβέρνες, μπαράκια, υπάρχουν Έλληνες που γεμίζουν καταλήμματα, υπάρχουν και Έλληνες που δυσκολεύονται. Προφανώς τώρα τι να συζητάμε τώρα, δεν υπάρχουν. Όχι, δεν κακό να το περιγράφουμε αυτήν την εικόνα. Κάπως έτσι είναι. Αν ήταν έτσι όλα ρόδινα, τα μπουζούκια θα δουλεύαν 7 μέρες τη εβδομάδα όπως δούλευαν παλιά παιδιά. 2-3 μέρες και κατεραπαχτές κάνουν. Και το γεγονός, Κώστα, τώρα και επειδή και εσύ έχεις δουλέψει νύχτα, το γεγονός ότι ένα μαγαζί είναι γεμάτο δεν σημαίνει ότι έχει την κατανάλωση που είχε πριν. Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα. Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, παιδιά, γιατί με ένα κιλό καφέ. Με ένα κιλό καφέ κάνεις 125 καφέδες. Θα το επαναλάβω. Μιλάμε, ο καφές ένα... έχει απόλυτο δίκιο κοστίζει. Άκου τώρα, εγώ δεν θα πω περισσότερα, αλλά με ένα κιλό καφέ κάνεις 125 καφέδες. Κάνεις. Κοστά, να το ξέρετε αυτό, καφέ έτσι. Είναι το κέρδος, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Okay. Όχι, για το πόσο τον πληρώνεις, λέω. Αλλά, ναι, αλλά έτσι, τα μαγαζιά γιατί, είναι... γιατί το κιλό... Ένας καλός καφές κάνει γύρω στα 16 με 20 είναι ευρώ. Είναι δεδομένο, πρέπει να το ξέρουν οι καταναλωτές. Καλά κάνεις και το λες, είναι το απόλυτο υπερκέρδος. Ένα κομπιτεράκι. Εντάξει, οκ. Στο καφέ είναι το κέρδος και ήταν πάντα. Αυτό δεν σημαίνει όμως το καφέ. Κέρδος είναι αυτό ή ισχροκέρδια. Διότι, έσχρο. Γιατί το έσχρο. Από ένα κιλό καφέ που το παίρνει 25 ευρώ, να βγάλει 180, δεν ξέρω αν είναι κέρδος. Αυτό είναι ο κέρδος. Αλλά να δουλεύουμε όλοι με αυτό το ποσοστό, ρε παιδί. Τι θα κάνουμε, ας ανοίξουμε καφέ να ρωτήσουμε τα παιδιά. Ανοίξαμε και το κλείσαμε. Με, δεν εγώ το έκλεισα το 11, το 12. Όχι, ήταν η κρίση. Ήμουνα μέσα στην κρίση. Τώρα μια και πήγαμε στα μαγαζιά, άσχετο αλλά σχετικό, ναι. Είχαμε αυτό το επεισόδιο στο Beat Bazaar. Ναι. Παιδιά, το Beat Bazaar ήταν κλειστό, δεν ξέρω, κάνα δύο χρόνια, για να γίνει υποτίθεται καινούριο, να το ανακαινήσουν, παιδιά, να το κάνουν, τώρα, να το αν κάνουν. Δείτε το κομμάτι που έχει μείνει. Ναι. Μιλάμε για χαλί, δεν ήταν αυτό μπετό, ας πούμε, ούτε στήριξη, ούτε τίποτα. Όποιος το έκανε είναι τώρα... Ας τη βρουν την άκρη τα παιδιά, πέσανε μέσα. Σε κόσμο έχει εκεί πέρα. Έχεις πάλι καλά που... Εσύ η κόρη μου με τη συμπαρέα της εκεί πέρα πηγαίνει. Έχει ανοίξει ένας φίλος μαγαζί. Φίτη και το πήγα ένα βράδυ, επειδή περπατούσαμε κιόλας, ήμασταν την Κατερίνα με τα παιδιά, κανονικά και περάσαμε. Μιλάμε για το χάμο, έτσι. Μου γράφει ο Ολυμπιακός φίλος μου. Εμείς, Κώστα, λέει, είχαμε πάει, λέει, πανηγυρίζαμε τα γκολ του ΠΑΟΚ, λέει, στην Τούμπα. Πες την κυρία όμορφη, λέει. Τα πανηγυρίζαμε, λέει, Ολυμπιακοί ήμασταν, πανηγυρίζαμε τα γκολ του ΠΑΟΚ, λέει, στην Τούμπα. Τι να κάνουμε. Ο Αχιλλέας από Στοκχόλμη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτές είναι οι Δευτέρες, ΠΑΟΚΑΡΑ, μεγάλη νίκη, ομάδα που νικάει τη διαιτησία και το ΒΑΡ. Ναι, ρε ΠΑΟΚ. Ο Σάκης μας στέλνει μια καλημέρα, καλημέρα από Ροστόκ. Έχει την Μπουμπουλίνα ή τον Καπιθίκη Καραϊσκάκη, ποιος είναι, με μορφή Λουτσέσκου και κάτω ο Τερίμ. Δηλαδή, Λουτσέσκου με φουστανέλα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναδεί. Καλημέρα στο Ροστό, καλημέρα στον Γιώργο τον Γκόκαρη, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Ηρωίδα, τη λέει ο Φώτης της Μαράγδα. Πώς αντέχεις, λέει, τόση ηρωνία. Πυροίδα. Ηρωίδα, λέει. Παίζεις, λέει, μπαλάρα, 4 του κυπέλου, 16 ευρώ και εσύ ακούς για Μάντζιο που δεν σε άφηνε να έχεις 52 βαθμούς. Ναι, γι' αυτό αγαπάω Κωστή Βαραγιάννη. Αυτή είναι η παρέα μας. Αντανακλαστικά. Τα δεδομένα. Δεν είναι κακό όταν τα. Λοιπόν, ο Μάκης μας στέλνει ένα θέμα το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω. Ναι. Διορθώστε με και το Μάκη, αν κάνει λάθος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 70.000 ευρώ στη χώρα για τη διαπόμπευση των ορθητικών γυναικών των 12 Πολοβέρδο και Χρυσοχοίδη. Να τα πληρώσουν οι ίδιοι. Λέει, ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Δεν το έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Το Χρυσοχοίδη τον θυμάμαι πολύ καλά. Το Λοβέρδο δεν θυμάμαι, να σα πω την αλήθεια. Αλλά το Χρυσοχοίδη δηλώσει θυμάμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο ΠΑΟΚ, λέει ο Κωστής. Δημήτρης, καλημέρα στους καλύτερους. Παιδιά, αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει να παίζει την μπαλάρα που παίζει αυτή τη στιγμή και το πώς αντιδράει μετά από σοφάρις, το έχει διαβάσει. Μου φαίνεται ότι πρέπει να το διάβασε. Όχι, εγώ δεν. Σε ντέρμπι και το πώς με 6 μπαλιές σκοράρει και περνάει μπροστά. Μπράβο, πάλι δεν έχει να φοβηθεί καμία κλοπή. Ο Αρσεναλάκιας είναι. Κάτι για την κυρία Ράνια Σβίγκου, λέει. Με ανάρτησή της στα social media αναφέρει ότι ο διπλασιασμός του μισθού των υγειονομικών και όχι όλων των δημοσίων υπαλλήλων, όπως λανθασμένα είπα, εν τη ρήμη του λόγου σε εκπομπή. Α, αλλά μεταξύ του διπλασιασμού των κερδών των εισηγμένων ή του διπλασιασμού των μισθών του δημοσίου, προφανώς θα προτιμούσα το δεύτερο. Συμπλήρωσε η κυρία Σβίγκου. Μπράβο, κυρία Ράνια, που τουλάχιστον. Και μπράβο και στο Μάνο που μας το λέει για να, για να είμαστε πλήρεις 100%. Μάλιστα. Καλημέρα στον Ανδρέα που έχει ένα τρελό σενάριο. Σα πάω, Τσίσλι, σκέφτομαι. Α, το είπες και αυτό. Ναι. Τι, δεν μπορώ να συντονιστώ. Καλά, και εμείς έχουμε τρελά σενάριο, δεν τα λέμε όμως. Τρελό το σενάριο όμως. Εντάξει. Θα πάρει όλα ο Άρης, θα πλέει. Εγώ ξέρω. Όχι. Θα με μαρτυρήσεις τώρα πώς μπήκα στην εκπομπή, τι τραγουδούσα. Γιατί αυτό είναι το τρελό σενάριο. Μετράω τώρα εγώ τις διακοπές, ξέρω εγώ αυτά που θα γίνουν κτλ. Πάντως, άμα μπει ο Άρης και πάει τελικό, λίγο θα πρέπει να αγχώνεστε κι εσείς, έτσι. Όλοι αγχώνονται. Όλοι, γιατί έξι βαθμοί είναι η διαφορά. Ο Άρης το θέλει. Όχι, ο πρώτος από τον τέταρτο
απέχει μόλις 6 βαθμούς, ή κάνω λάθος. Να μείνει ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Εγώ είπα ότι όλοι οι 4 θα πρέπει να αγχώνονται για το ποιος θα μείνει εκτός Ευρώπης. Διότι είναι πολύ λίγοι 6 βαθμοί με play-off μπροστά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που είναι πρώτος, από τον 4ο που είναι Ολυμπιακός, απέχουν μόλις 6 βαθμούς. Εντάξει. Και έχουν να παίξουν 3 φορές μεταξύ των. Οπότε μην τα βάζετε, ας πούμε, από τώρα. Τίποτα. Ησυχία κάνω. Εκτός από μένα που μπήκα μέσα τραγουδώντας και σε 5-6 εβδομάδες. Και σε 5-6 εβδομάδες. Η ερώτηση δύσκολη στον Αριανό είναι αν έχεις να επιλέξεις, ας πούμε, ποιον θα πετάξεις έξω με την κατάκτηση του κυπέλου ως 4ο. Θα ήθελες τον ΠΑΟΚ να πετάξεις ή τον Ολυμπιακό? Ξέρετε πόσο δύσκολη η απάντηση είναι. Πολύ εύκολη. Δεν είναι δύσκολη. Όχι, για μένα είναι πολύ δύσκολη. Δεν είναι δύσκολη. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Λες. Προφανώς είναι εύκολη η απάντηση. Δεν θα σου πει τώρα να, μην, να παίξω πάω και φέρω και να παίξω Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, δεν λάθουμε. Γιατί ρε παιδιά, ομάδα τη πόλη είστε. Εντάξει. Να είμαστε λίγο ανθρώποι. Εμείς δεν είμαστε μια πόλη, μια ομάδα. Μια πόλη, 5 ομάδες είναι. Ο Μακεδονικός δεν τα κατάφερε. Μακεδονικός ΠΑΟΚ Β 2-0. ΠΑΟΚ Β, Μακεδονικός 2-0, ναι. Δεν έπαιξε όμως ο Μακεδονικός, δεν τον. Ο Κουαλιά τα έπαιξε. Αυτό το ξέρω, παιδιά, έβαλε μια γκολάρα, παιδιά, ο Γκούμας του ΠΑΟΚ. Ο Γκούμας, Γκούμας νομίζω λέγεται το παιδί. Ναι. Βάλε το δεις λίγο τον γκολ αυτό, Παναγιωτήδη, να δεις τέτοιο γκολ. Στη Super League δεν μπήκε. Το διάβασα, δεν είδα. Το έβλεπα εγώ το παιχνίδι όλο. Ήταν χθες το μεσημέρι, ήταν γύρω στις 2 η ώρα. Ναι. Στο Action 24. Γι' αυτό και ξεχάστηκα. Και το, ενώ έλεγα θα το δω, αλλά ήταν 2 η ώρα και ξεχάστηκα. Δεν είδα το Μακεδονικό που είδα. Βέβαια αυτό ο Πεντρέου τι έβγαλε πάλι, ρε παιδιά. Ναι. Το Κάρι πάρει τον Πεντρέου. Α. Τι, τι είδη, παρεξηγηθήκατε. Κύριε Ανδρώνη, ναι. Γιατί δεν κατάλαβα, κύριε Ανδρώνη, τι είναι. Νάτα, δεν μιλάμε. Ναι. Κάρι πάρε τον Πεντρέου τώρα. Πριν τον πάρει άλλο. Τώρα πάρε. Ωραίο γκολ έβαλε, φίλε. Ε? Ωραίο γκολ έβαλε. Γκολγκολάρε έβαλε, φίλε. Πολύ ωραίο. Το σούτερ, βλέπει, ποιο βλέπει. Ναι, σουτάρα. Ναι. Στο γάμα. Ο Βαγγέλης έχει μια φωτογραφία που είναι κακιά για σένα, Κώστα. Καμά μου, ρε. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Στουτγκάρδη. Λέει και η φωτογραφία Σμαράγδα είναι για τον Βαραγιάννη. Ναι. Τι θέλει. Και έχει έναν τροχονόμο που να ρυθμίζει την κυκλοφορία στο Λευκό Πύργο. Ναι. Στον οποίο αναμένονται οπαδοί του Άρεως για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του κυπέλου του 1970. Από τότε λέει ο τροχονόμος έχει μείνει άνεργος, λέει. Τώρα επειδή τροχονόμος μπήκε άλλη φλακία στο μυαλό. Δευτεριάτικη. Για πες. Τι είπε ο Ζητάς, ο τροχονόμος, επειδή μου ζητάς, στη γυναίκα του που του παραπονιόταν ότι λείπει όλη μέρα υπηρεσίας από το σπίτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιάσεις. Γιατί κάνεις παρέα με πιτσιρίκια, μου λες. Κώστα, τι έχεις πάθει. Αυτά μου τα λένε παιδιά όλα 13χρονα, κάνουν παρέα με 14χρονα. Κάτι μας κρύβουν. Ο Νίκος. Νικόλα. Θα φύγω και θα με ζητάς, λέει, και θα παραπονιάσεις. Θα φύγω και θα με ζητάς. Και θα με ζητάς. Τον Κωνσταντίνο το διαβάσαμε, τον Πρέσια. Όχι, γιατί υπάρχει συνέχεια από κάτω, γίνεται χαμός. Στο γυμνάσιο, λέει ο Πάνος του γιού μου, κάνανε κατάληψη. Πλέον κάνουν μαθήματα μέσω WebEx. Όποιος δεν παρακολουθεί, παίρνει απουσία. Πολύ λογικό το βρίσκω. Κώστα, πριν πα σε. Σμαράγδα, πριν πα σε Μπρέσια. Καλημέρα, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Όλα τα σκεφτήκαμε στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Γονέας 1, γονέας 2. Με τους παππούδες τι γίνεται? Λέει παππούς 1 και παππούς 2. Καλή εβδομάδα. Όχι, παππούς πάει μέχρι 4. Αντροπής. Και τι είπες με τους θείους? Θείος 1, θείος 2. Με τους θείους τι γίνεται? Αλλά ξέρεις τι, θα είναι σωστό. Αχάσουμε το μέτρημα. Πάω στους θείους μου και θα το εννοείς. Τώρα δεν λες πάω στις σχέσεις μου. Στους ποιους μου δεν πάω. Είδαμε, λέει, στους παππούδες. Δεν λες πάω στις γιαγιάδες. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, κυρία Σμαράγδα, Κωνσταντίνος Μπρέσια, πάντα το κυρία μπροστά. Ναι, ναι. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Πηγαίνεις σούπερ, αγοράζεις 4 φέτες τυρί για τόστ και 4 φέτες ζαμπόν. Γυρνάς σπίτι και φτιάχνεις 4 τόστ για την πενταμελή οικογένειά σου. Πώς κατάφερες και χόρτασαν και οι 5. 15 φέτες είπε. Τα μαγικά σου, λέει, Σμαράγδα, με ξεπερνούν. Δεν κρίνω για αυτά που είπες εσύ. Ναι, λέει, γιατί λέει, εγώ παίρνω 15 φέτες και με κοιτάνε περίεργα. Ήταν περίεργα όμως, αλήθεια. Παιδιά, και εγώ 15 παίρνω. Εγώ 12. Εκεί το έχω βρει. Αλήθεια, λες. Μαγικό 12, ναι. Γιατί εγώ δεν τρώω πλέον και τρώω μόνο τα μωρά. Εντάξει. Το 12 είναι και ο άριστος αριθμός η Ντουζίνα, έτσι. 12 η Απόστολη, 12 η Θεοτόκη. Εμείς το πρωί έχουμε, ξυπνάει το πρωί, άλλη λέει τόστ. Την άλλη μέρα. Θέλω γάλα με κορφλέξ. Την άλλη μέρα θέλω μάθημα. Είχες και στο χωριό σου. Ναι, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Σμαρό, και καλή εβδομάδα. Ο Μάκης είναι φίλος μου. Φίλος μου ο Μάκης. Ναι. Κλάμα στην Παιανία, κλάμα και στην Καταλωνία. Παοκάρα, ρεαλάρα. Είσαι αδερφός. Καλημέρα στο Μακούλη. Αυτό με το 12 θέλω να μου το εξηγήσεις. Γιατί εγώ 15 και κάθε δεύτερη. Δύο, τρίτη μέρα ξανά. Όχι, όχι. Εμείς κάθε 3-4 μέρες. Και η Κατερίνα σίγουρα κάνει ένα τόστ κάθε μέρα και τα μωρά παίζονται.
Αν θα φάνε τόστ ή όχι. Μία τα ταΐζουμε, μία τα φύγουμε. Εγώ επειδή δεν είμαι τη βραστή γαλοπούλα καθόλου. Ούτε εγώ. Και με το κασέρι δεν είμαι πολύ φίλο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι του τόστ. Άρα δεν χορταίνουμε στην οικογένεια. Με τόστ, παιδιά. Καλημέρα, Κώστα, λέει ο Κωνσταντίνο. Εμεί μικρή τι τρώγαμε για πρωινό. Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου μου κάνει. Κουλούρια, ξέρω εγώ κάτι. Ένα νουνού με κακάο και δρόμο. Πάντω είχε. Νουνού με κακάο. Το πρωί δεν ναι. έτρωγα κάτι. Δεν είχαμε ναι, τόσο πρωινό, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε ποτέ πρωινό στη ζωή μα. Ένα καρακούλι. Μπράβο, ναι. Καλημέρα, Κώστα, λέει ο Κωνσταντίνο. Ακούστε λίγο. Ο κόσμο λέει δεν έχει λεφτά. Έχω να κρυβίνει όλα. Δεν βγαίνει το έργο. Εδώ και μια εβδομάδα η πόλη είναι νεκρή. Κάθε βράδυ δεν κυκλοφορεί ψυχή. Τα μαγαζιά εστίαση είναι όλα για κλείσιμο. Όπα. Τα λεφτά. Όχι, δεν είναι έτσι, παιδιά. Θα σα πω τώρα. Τα λεφτά του κόσμου λέει από τι 20 του μήνα έχουν ήδη. Αυτό είναι σωστό. Κάθε μήνα. Αλλά κοιτάξτε λίγο. Ακούστε λίγο. Η εστίαση και γενικώ το διασκεδάζειν μετά τα Χριστούγεννα. Εδώ και 40 χρόνια στη χώρα έχει μία παύση μέχρι τις απόκριες. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαραγιάννη. Ποτέ δεν υπήρχε 100%. Κωνσταντίνε Σαμαρά τρελή ζωή, ναι, ας πούμε, στα τέλη Γενάρη κτλ. Ο κόσμος μου έχει περάσει από τις γιορτές. Θα συμφωνήσω. Είμαστε σε μία φάση άλλη. Μην το κρίνετε αυτό το διάστημα για τα τέτοια. Αν και Σάββατο βράδυ δεν είχε πουθενά να πας, βεβαίως. Όλα ήταν κλειστά, αλλά λέμε τώρα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαραγιάννη. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι σε όλους τους τομείς, Γενάρη, Φλεβάρη, μετά από όλο αυτό το πάρτι που γίνεται. Ναι. Έχει μία ύφεση. Στις γιορτές, ναι. Υπάρχει ύφεση. Ωραία, πάμε στο παράθυρο σας πόρ. Ναι. Έτοιμοι είμαστε, παιδιά. Τα λεπτά είναι 30 και 1 μάλιστα. Από κίνηση θα σας πω, γιατί παρουσιάζει μια εικόνα η περιφερειακή, γιατί έχουν φύγει οι διευθετήσεις από την έξοδο πανοράματος. Λίγο αργότερα έχουμε το πρόβλημα εκεί κάπου στο τούνελ. Μαζί μας είναι η Φιμπραν. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι είναι μαζί μας η Φιμπραν. Στηρίζει την εκπομπή, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών. www.fibran.gr. Ό,τι θέλετε, ό,τι πληροφορία θέλετε και για τα προγράμματα που τρέχουν σε σχέση με το δικό σας ακίνητο, όπως το εξοικονομώ αυτονομώ. Στο 811.000 είναι δωρεάν η γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης. Από εκεί πέρα, www.fibran.gr. Όλη η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας Μαράγδα Μπασάκου. Παράθυρο σας πόρ, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Κάνει πολύ ωραία προσπάθεια και βγάζει σέντρα. Η μπάλα πέρασε ο Τεσπότο. Ζαΐρ Κουλιανός σε λίγο. Τίμιος Κωστής Βαραγιάννης, έτσι να βαλέμε. Όταν για... είσαι, είσαι. Παρακαλώ, τι βλέπεις εκεί στο κινητό? Βλέπω καλημέρα στον Ρόμπερτ, στον Γιώργο, στον Δήμο. Ρόμπερτ. Και, ναι, μας ακούνε. Από παντού. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ήθελα να πω του Πέτρου, ρε παιδιά, λέει, εγώ ένα μάτσι είδα, λέει, και ξενύχτησα να δω τα αθλητικά και είμαι κομμάτια. Μπράβο σας, μπράβο σας. Πώς τα καταφέρνετε κάθε πρωί. Λοιπόν, ωραίο, πάμε στο επίδομα. Να μας αναγνωρίζουν καμιά φορά. Κομμάτια είμαστε κι εμείς, απλά δεν το δείχνουμε. Εννοείται. Γάτο τσακαλό, καταπληκτικό, φανταστικό, υπερχοχο, πιπίνο, καψούριδες, καλημέρα σας. Κάνει κρύο στην κορυφή μας, λέει ο Χρήστος. Ερώτηση. Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έβγαλε το Λύκειο? Εμείς το ξέρουμε, εγώ δεν παίζω τώρα. Γιατί έμεινε στην ιστορία μας, λέει. Εντάξει, αν αρχίσουμε τα χαζά, τώρα θα κολλήσουμε τώρα, δεν το συζητάω, παιδιά. Η Κεραμέως που έρχεται, μήπως έρχεται. Κι άλλο τραγουδίστε. Α, για πες. Με ζητά ο Κρις. Επίσης, η γυναίκα του ζητά. Θέλει τις Κυριακές, λέει, να πηγαίνει για μπραντς, λέει. Λέει την ιστορία. Μάθαμε. Αλλά ζητάς, έχει υπηρεσία, λέει, ναι, στις εκκλησίες. Οπότε της είπε, τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησίες. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησίες. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησίες. Τι πράγμα είστε. Χρήστος Γιαννούλης. Καλώς τα να. Τι θέλει, αδερφός. Όχι, συνωνυμία. Γιατί μου γράφει, εγώ δουλεύω οικοδομή. Και ο Χρήστος χρήζει το ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Καλημέρα, Κωνστά, λέει Βαραγιάννη. Εγώ δουλεύω οικοδομή. Συγκεκριμένα, λέει, θερμομονώσεις. Φιμπράν, φίλε. Πρώτη φορά, λέει, δεν σταμάτησα καθόλου. Πέρυσι και φέτος μπήκα πιο δυναμικά από εποχές Πασόκλη. Αμήν. Εξοικονομώ, πρέπει να παίξει ρόλο μεγάλο. Αχ, τι μου είπε ένας φίλος, ρε εσύ. Τι σου είπε. Ακόμη κλαίω. Λέει, εσύ, λέει, Άρη, έχω πάθει πλάκα, ρε φίλε. Βάζω Μέγκα και βλέπω Ρούλα Κορομιλά και Μάκη Δελαπόρτα. Και λέω, όλοι γύρισαν. Το Πασόκ πότε θα ξανάρθει? Και κλαίγαμε. Κλαίγαμε. Είδα Κορομιλά και Δελαπόρτα. Δελαπόρτα. Α, παιδιά, υπήρχε ένα τραγούδι παλιά. Πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη ο Μάκης για να βγει. Ο Χρυσοδουλόπουλος. Όχι, ο Δελαπόρτα. Εγώ πριν από 20 χρόνια το είχα σαν σήμα. Βεβαίως. Μια διασκευή του Lollipop. Σάββατο βραδάκι μετά τις 9. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Ποτέ. Δεν ξέρω πώς έγινε, ενώ υπήρχε στο YouTube. Πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη ο Μάκης. Για να μην το μνημονεύουν με αυτό, Δεν υπάρχει πλέον. Το ψάχνω χρόνια. Ελπίζω κάποιος να το κάτσει να το ψάξει όμως το. Βέβαια, ρε φίλε, τώρα και εγώ αυτό ψάχνω τώρα. Τώρα μας είπες μεγάλη η ατάκα τώρα. Αυτό πρέπει να παίζει καθημερινά. Lollipop. Ωραίο όμως. Ροκεντρολιά.
Ροκετρολιά τώρα, ναι, εντάξει. Σάββατο βραδάκι μετά τις 9. Δεν μπορώ να το βρω. Το έχουν βγάλει. Τέλος, σου λέω, το έχουν βγάλει. Μπράβο, ρε Σιμάκη. Πώς τα κατάφερες. Άμα πάρω ποτέ συνέντευξη, θα το ρωτήσω. Πώς κατάφερε το εξαφάνιση το τραγούδι. Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Ο Νικόλας λέει: αυξήθηκαν οι καταθέσεις από απελπισία. Ναι, βέβαια. Δεν φτάνουν τα λεφτά για φέτα και τα βάζουν στις τράπεζες. Τέλος πάντων, για να είμαστε λογικοί σε αυτά. Έτσι. Η εικόνα είναι κάπου στη μέση. Ούτε όλοι κλαίμε, ούτε όλοι βάζουν λεφτά στην άκρη. Κάπου στη μέση, εκεί είναι η ιστορία τώρα. Λοιπόν. Βασικά θα κλαίμε, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα από Μέση Ανατολή μεριά. Ναι, αλλά και τα F-35 για το πακέτο, αυτά, τέτοια. Ναι, δεν είπαμε κάτι. Τίποτα δεν είπατε. Αλλά. Θα μου πεις, ο αντιπολίτης γενικός δεν είπε τίποτα. Τρεις μέρες δεν ακούω, δεν άκουσα τίποτα. Άρη είδες τίποτα, εσύ που. Δεν είπαμε και κάτι όμως και για την Τουρκία, δεν απάντησε κάτι γι' αυτό. Μπα, δεν έχω δει. Καλά, πήραμε F-35. Εμείς τα έπαιρναν και αυτοί αφού είπαν το ναι στην ένταξη της Σουηδίας. Το θέμα είναι τι είπε ο Ερντογάν μετά. Δηλαδή. Ναι, σωστό. Θυμήθηκε το παλιό κακό του αυτό. Δικαιωνόμαστε σε αυτό που λέμε ότι ο Ερντογάν δεν είναι για μέσα. Εντάξει, βέβαια, θεωρώ ότι. Όπως όλα τα κράτη, έτσι και στην Τουρκία, υπάρχει ένα εσωτερικό ακροατήριο που πρέπει λίγο να τους ηρεμήσει. Εγώ αυτό το φοβάμαι, Αριστίδη. Ξέρεις γιατί? Γιατί το να επαναπαύεται ο Έλληνας με το να λέει ότι αυτά τα λέει ο Τούρκος για το εσωτερικό το ακροατήριο, ναι, λίγο με φοβίζει. Ας είμαστε εμείς ψηλιασμένοι, ας είμαστε στις επάλξεις και ό,τι θέλουν να κάνουν από εκεί και πέρα. Πάντως έχουμε νεκρούς στρατιώτες Αμερικανούς. Η πραγματικότητά μας είναι αυτή, έτσι ξυπνήσαμε. Τρεις νεκρούς κιόλας και γύρω στους 25-28 τραυματίες είναι, Αριστίδη. Ναι. Σ' άκουγα που έλεγε στο δελτίο. Τι άτιμοι που είναι εδώ, ρε φίλε. Ποιοι? Ο φίλος μου, ο Τζόρνταν. Α. Το εικονάκι του το ένα, τώρα ναι, το τελευταίο, το έχει βάλει μια φόρμα ΠΑΟΚ. Ναι, και τρώει γκούντα. Ο μπαμπάς, ο Γρηγόρης, είναι. Α, να το χαίρεσαι κιόλας, ρε φίλε. Την προηγούμενη εβδομάδα γιόρταζε. Ναι. Είναι άρρωστο αργανάκι, ναι. Από μικρά είναι αυτά τώρα. Ναι. Και γράφει εδώ. Τώρα. Κάτσε λίγο να ακούσουμε. Πού το είδατε, λέει. Αριανός να φυλάει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το έχουν βάλει του μωρού, παιδιά, τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το άλλο του παιδί του είναι. Τι να κάνει. Έλα το δεις εδώ, μικρό το βίντεο. Το έχουν βάλει το μωράκι, είναι μηνών. Έτσι, είναι 5 μηνών, 4 μηνών, 5 είναι, τόσο είναι το μικρό. Λοιπόν, του βάλαν φανέλα φόρμα του ΠΑΟΚ και ο άλλος του φυλάει. Και τι έκανε. Μεγάλη. Ο παππούς κρατάει αυτό όμως, ε. Το έχω κάνει στο. Τι άτιμοι που είστε, φίλε. Στο γκουμπάρο μου, το Σάκη Αριανάκη τρελό από Κούνια, που με ρώτησε τι να πάρει στο βαφτισιμιό του, το γιο μου δηλαδή, και τον έστειλα στην μπουτίκ. Μπήκε στην μπουτίκ, παιδιά. Χρήστο, δεν διαβάζετε αυτή τη λέξη, φίλε. Λέξη με 300 γράμματα. Αυτά ξεκινά. Είδε Παναγιώτη, τι ξεκινά. Είπε τη λέξη τώρα, μου έχει στείλει από εδώ μία απότυπο. Λοπαδότη μαχόλα, χαμάχαρο. Μπα, δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Τίποτα. Είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Έχει κέφια η πόλη πάντως. Ξυπνήσαμε με κέφια. Ίσως επειδή δεν έχουμε και χιόνια εμείς. Ο Ηλίας λέει: γεια σου, Κωστή μου. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Κώστα, πριν ξεκινήσω, είμαι, λέει, κατά των κομμάτων, λέει, εντός πανεπιστημίων κτλ. Αλλά ο φοιτητής που είπες, λέει, δεν είναι αντικειμενικό δείγμα. Καθότι, λέει, είναι από τη ΔΑΠ. Ναι. Τώρα, αυτό δεν είναι λάθος που κάνουμε. Όλα είναι λάθος. Δηλαδή, έχουμε καταλήψεις. Λέει ένας δεν μπορεί να πάει για μάθημα και εμείς δεν βλέπουμε αυτό που λέει, αλλά αν είναι της ΔΑΠ ή της ΠΑΣΠ. Ωραία, ας τον βγάλω το φοιτητή. Μπορούμε σήμερα να πάμε, ας πούμε, για μάθημα κανονικά? Η Σμαράγδα δεν λέει μπορούμε. Εγώ νομίζω δεν μπορούμε να πάμε για μάθημα. Η κόρη μου διέδινε εξεταστική, σου είπα. Εντάξει. Δεν μιλάω για μάθημα. Σήμερα, παιδιά, θα δούμε τι θα πει η Σύνοδος των Βρετάνιων. Αν αποφασίσουν ψηφιακές εξετάσεις, θα γίνει ψηφιακά. Για τους οποίους να πούμε ότι θα ασχοληθεί εισαγγελέας για να δει αν απέτρεψαν με τις δράσεις τους. Και με το όσα είπανε τις καταλήψεις. Η προσέγγιση μας γενικά. Επιτέλους. Των Ελλήνων, προσωπική άποψη, πάρτε την, πετάξτε την, κάντε ό,τι θέλετε, είναι ότι είμαστε λάθος γενικά σε οτιδήποτε βλέπει την επικαιρότητα. Όταν έχουμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια, η πρώτη ερώτηση είναι: γιατί? Μετά πάμε δεν στο θέλουμε... αν είναι σωστή η πρακτική. Μα στη Χαλάστρα έγινε, έχει ένα δημοτικό σχολείο, το Πέτρωνο που λέμε, που έχει πανό απ' έξω. Είναι οι αγρότες στους δρόμους. Έχει πανό. Γιατί? Έχει πανό απ' έξω, εδώ και 2 μήνες, στο δημοτικό σχολείο, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καθίστε, παιδιά. Ναι. Καθίστε, ρε παιδιά. Εκείνο καλά που πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Ρώτησα εγώ δασκάλα, λέω, γιατί το βάλατε, γιατί δεν το βάλαμε. Εμείς, λέει, ήρθαν, λέει, το βάλανε. Από την, ξέρω εγώ, τα όργανα εκεί που έχουν όλοι. Με. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι είναι να διασφαλίσουμε ότι όταν έρχονται κάποια νομοσχέδια και μέσα από το διάλογο και με πολιτισμό να δούμε, έρχονται αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπορούμε σαν πολίτες να διασφαλίσουμε ότι θα είναι υπέρ των Ελλήνων πολιτών? Όχι, δεν θα διασφαλίσουμε τίποτα. Γονέων, παιδιών, θα λειτουργήσει φοιτητών, καλύτερα να κάνεις το εξής. Δες λίγο σε χώρες που επιτρέπεται
Τι πώς πάει εκεί. Ναι. Αυτό θα γίνει και εδώ. Μπορώ να κάνω και αυτό. Αυτό κάνει. Σε ένα μοντέλο, ας πούμε, που τους βγαίνει. Κάνε πρώτα αυτό. Και να έρθω όμως στο μικρό κοσμό μου, στη δικιά μου μικρή ελληνική κοινωνία και να δω πώς μπορώ να το προσαρμόσω. Και στο κάτω-κάτω. Και το αν απλά, ας πούμε, ανοίγω πόρτες. Τι έχουμε να χάσουμε. Η τριτοβάθμια στην χώρα μας δεν έχει και το καλύτερο πρόσημο. Εδώ, κοιτάξτε με λίγο, σας κοιτάω και εγώ τώρα. Δηλαδή, δεν θα ξεκινήσουμε από το 20 το άριστο και θα ρισκάρουμε ή χάσουμε. Στον πάτο είμαστε. Δεν μπορούμε να καταργούμε όμως κάποια πολύ σωστά πράγματα που έχουμε. Η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι ένα κεκτημένο. Θα παραμείνει, παιδί μου. Δεν σου είπε κανένας δεν θα παραμείνει. Δεν κερδίθηκε εύκολα, θέλω να σου πω. Το αν θα φανεί όμως. Και ό,τι είναι περήφανο για τη χώρα, δεν πρέπει να το πατάμε κάτω, όπως και τη δημόσια υγεία. Πρέπει να κοιτάμε να διασφαλίζουμε ότι αυτό που λες, αν έφτασε στον πάτο, μέσα από κάποιες συνθήκες, οικονομική κρίση, τα πάντα. Όταν ο άλλος ήθελε να βάλει το ψωμί στο τραπέζι, δεν μπορούσε να σπάσει, ας πούμε, για το Υπουργείο Παιδείας λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι ψάχνει το κράτος να βρει αναισθησιολόγους και δεν μπορεί. Ναι. Και εμείς λέμε ότι δεν έχουν τα νοσοκομεία. Ναι, αλλά έχουμε μια διάταξη, δεν την είπαμε, ότι πλέον οι γιατροί θα μπορούν να δουλεύουν στο ΕΣΥ και να κάνουν και τη δική τους. Οπότε ας τα πούμε όλα. Μην λέμε μόνο αυτά που δεν συμφέρουν ή συμφέρουν σε μια πλευρά. Αλλά πρέπει εγώ είμαι τη άποψη ότι τα λέμε όλα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια διάταξη, η οποία προφανώς θα φέρει κόσμο στο ΕΣΥ. Διότι θα μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν και στο ιδιωτικό τομέα αφού έχουν. Ολοκληρώσει όμως. Και αυτό με τα απογευματινά χειρουργία και τα βραδινά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Σε όλες τις χώρες χειρουργούν όλη την ώρα να είναι. Στην Ελλάδα, πώς μάθαμε να χειρουργούμε μόνο μέρα πρωί. Καλημέρα στη γραμμή, πρώτος. Καλά, αυτό δεν καλημέρα σας. Να το δούμε και αυτό, παιδιά. Ναι. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σου, κυρία Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, όσον αφορά τη συνέντευξη του νεαρού, επειδή την άκουσα, ο νεαρός είπε στη συνέντευξή του ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και ο κύριος εδώ πώς μας έβαλε τον έβαλε ταυτότητα ΔΑΠ. Κάτσε λίγο. Και εγώ την έχω, θα την ακούσω μετά. Ποιος είναι ο κύριος που έβαλε την ταυτότητα ΔΑΠ. Είμαστε των ταυτοτήτων. Δεν το είδα εγώ, συγγνώμη. Ποιος το έβαλε, Σμαραγδά, εσύ το είπες. Δεν το είπα εγώ. Παιδιά, πριν από ένα λεπτό είπατε ότι είναι τη ΔΑΠ. Εσύ νομίζεις πρέπει τα πανεπιστήμια βγάζουμε αξιόλογα. Εγώ βλέπω, έχω γύρω μου. Καταρχήν, ο Αλέξης δεν μπορεί να δώσει εξεταστική γιατί έχουν κατάληψη. Ναι. Σμαράγδα. Εμένα πολλά δίνει. Παιδιά δεν δίνουν εξεταστική γιατί έχουν κατάληψη στα πανεπιστήμια τους. Και κοντεύουν να βγάζουν το εξάμεινο. Εγώ πιστεύω στα παιδιά και στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Βγάζουμε αξιόλογα παιδιά που φεύγουν και στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Αυτό που με ενοχλεί είναι όταν περνάω έξω από το δημοτικό σχολείο εδώ του Τριαδίου και βλέπω πανό των εκπαιδευτικών, όχι στην αξιολόγηση. Ναι, και εγώ. Α, αξιολόγηση. Αυτό με θυμώνει γιατί δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ελένη, εγώ σαν Ελένη. Εσύ είσαι στο δημόσιο, δεν είσαι. Στον παιδικό σταθμό που εργάζομαι, λέω ότι πάω να εργαστώ σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Αυτό βάζω στο μυαλό μου. Και θέλω, ειλικρινά προκαλώ, τους γονείς και όλους ότι θέλω να αισθάνεσαι ότι φέρνεις ένα πολύ καλό περιβάλλον το παιδί σου. Άρα μπράβο, λειτουργεί, γιατί είσαι δημόσιος λειτουργός, έτσι δεν είναι. Άκουσε με λίγο, εγώ πώς αισθάνομαι. Αν όλοι οι εκπαιδευτικοί το αισθανθούμε αυτό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Εγώ τελείωσα Σμαράγδα. Δεν το θέλουν όλοι. Μην το βλέπεις Σμαράγδα, δεν το θέλουν όλοι. Τελείωσα. Άλλος έχει μάθει να δουλεύει ώρες τη μέρα. Ξαφνικά ναι, θα τον βάλει να δουλεύει 8 με τη λεξιολόγηση. Είναι στα υπέρ της όμως. Ναι, δεν είναι όλοι. Θέλω να σου πω είναι η ότι θα πρέπει να μην φοβόμαστε. Γιατί να μην φοβόμαστε. Μπες και κάνε τη δουλειά σου. Εσύ δεν φοβάσαι ποιος θα σε κρίνει. Γιατί, Ελένη, άκουσε με λίγο. Για τα καινούρια που τρέχουν. Άκου λίγο, Ελένη. Όταν την ανοίξαμε την κουβέντα, μου είχαν πει εκπαιδευτικοί, σε άλλο ραδιοφόνο που ήμουν, μάλλον άκουγες, ποιος θα με κρίνει εμένα. Θα με κρίνει, ας πούμε, ο προϊστάμενος μου πολιτικός. Εσύ δεν φοβάσαι ποιος θα σε κρίνει. Όχι, τι φοβάμαι. Καταρχήν να σου πω, όσον αφορά την αξιολόγηση, άλλο... αξιολογούμαστε κάθε χρόνο, κάνω αξιολόγηση. Ο τρόπος της αξιολόγησης δεν είναι αυτός που θέλω. Τι κάνω αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν, πραγματικά δεν αντικατοπτρίζω το αποτέλεσμα. Ελένη, κλείσα για να πάμε και στα υπόλοιπα. Είναι σαν να μου λένε εδώ αξιολόγηση της Μαράγδα Μπασάκου. Τι θα σου βάζα. Τι θα μου βάζεις. Τι θα σου βάζεις. 10 θα σου βάζα. Ναι, όχι, 10 θα σου βάζα. Εσύ. 10 θα. Υποχρεωτικά, γιατί αλλιώς δεν θα μου βάζεις κι εσύ. Πάντως το μοντέλο. Τέτοια αξιολόγηση έχουμε. Το μοντέλο που... Άρα δεν μπορούμε να έχουμε αξιολόγηση. Όχι, το μοντέλο που πάει να γίνει θα είναι από, κάτω προς τα... και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Αυτό δεν θέλουνε. Το από κάτω προς τα πάνω. Επειδή μας ακούνε Έλληνες εκεί έξω. Ναι. Αυτό που λες το τι φοβάσαι. Ναι, τι φοβάσαι. Υπάρχουν πολλοί που μπορεί να μην το πούνε δημόσια που ξέρουν ότι όταν αλλάζουν κυβερνήσεις έχουν πολλά να φοβούνται. Πολλά όταν είναι στο δημόσιο. Δηλαδή από διευθυντής μπορείς να γίνεις κλητήρας. Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν αξίζει για διευθυντή, δεν κακό να γίνει κλητήρα. Γιατί για μένα με ενοχλεί άλλη μεριά. Το θέμα είναι αν αξίζει και που... επειδή άλλαξε απλά η κυβέρνηση. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο αυτό που έγινε διευθυντή. Δεν μπορούσε να. Δεν υπήρχε διαδικασία να γίνει κλητήρας, ενώ αλήθεια, έπρεπε. Η αλήθεια είναι όμως. Κατάλαβες. Ότι υπάρχουν, ενώ και έπρεπε. Άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κερδίσει δικαστικά, ξέρεις. Γιατί γίνεται μια ανάληψη καθηκόντων από προϊσταμένους διευθυντές οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα. Πες τα αριστεί. Δεν γίνονται ενστάσεις πλέον, πας κατευθείαν δικαστικά. Ενώ και κερδίζεις και παίρνεις και τα λεφτά μετά, ναι. Τα οποία ουσιαστικά. Ενώ αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που θα κρίνουν και οι γονείς και οι μαθητές και οι συνάδελφοι και, πάλι και οι ανώτεροι. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί φοβάστε. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι φόβος στην αξιολόγηση ή τη αξιολόγηση. Καλημέρα στην γραμμή. Ποιος θα την κάνει και με τι κριτήρια. Καλημέρα, κυρία. Bonjour, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλώς το. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ετοιμάρα μου. Ορίστε. Επειδή είμαστε κορυφαίοι σήμερα και είπα να ανοίξω νέο προφίλ και να σα πω μια καλημέρα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τα σχόλιά μου εκεί. Αλήθεια. Για τον Κάρλος, να μα δει. Ναι, και εγώ στείλει και ένα μήνυμα. Γιατί να κάνει καινούριο προφίλ. Εγώ 14 χρόνια στο Facebook δεν μου ζήτησε. 16, κανένα ακόμα. Αδερφέ μου, τα έχουμε δει. Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο να μα πει ο άνθρωπο. Δεν ήθελα να κάνω μια στροφή τώρα που είμαι στην κορυφή. Άμα θε δεύτερο, Άρη. Είμαστε και το διαμέρι εμεί εκεί. Κάρλος. Κέντο, μήπως κάτι. Δεν κατάλαβα. Γιατί άλλαξε προφίλ, δεν κατάλαξα. Δεν κατάλαβα. Γιατί άλλαξε προφίλ. Γιατί είμαι στην κορυφή, τι δεύτερο, δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω καν ρε φίλε. Ζαλίστηκε ο άνθρωπος, δεν έχει οξυγόνο πολύ. Και πρόπερσι σου στην κορυφή. Είμαι μόνος μου πια. Φίλε, δεν θέλω να έχω φίλο κανένα. Είμαι εκεί στην κορυφή, γουστάρω. Α, είτε να πούμε πρωινιάτικα, δεν μιλάμε. Ζουμαράδε μου, μα έχει κάτσει όλη μέρα να κάνει τι αλλαγέ χθε. Μα έχει κάτσει εντελώ. Μας έσκασε δηλαδή, έχεις δυο παίκτες με κίτρινες μπροστά, Μουρκ Τάισον, δεν έσκασε φίλο. Και να τρέχουν μέσα στα νεύρα. Μα δεν ξέρω τι, μόνο να λέμε τα καλά και ο Ρασβάν ξέρει. Τελεία. Μιλάμε, παιδιά, η χολή μου πρίστηκε, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτές οι αλλαγές του 70, κάτσε ρε φιλόραση, είναι θολωμένος, έχει κίτρινη και τρέχει να πρεσάρει πάνω. Και αυτό και ο Μουρκ. Ο Μουρκ έπεσε για τάκλι με κίτρινη κάρτα. Ξέρεις τι, θα τον δικαιολογήσω χωρίς πλάκα, γιατί μουρμούριζα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι τζάμπα άγχος φάγαμε, επειδή είχε 39 πυρετό. Δεν κάνω πλάκα. Είχε 39 πυρετό ο Λουτσέσκου. Σοβαρά. Ναι, ήταν με 39 πυρετό. Δεν είναι πρώτη φορά που τα κάνει αυτά. Αυτά, καλημέρα και αντέστατε στις ρυθμίσεις εκεί πέρα. Μήπως κάτι που κάνει και εγώ λόγω. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία δικαιολογία για τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, άμα κάνει καμιά στραβή, μα χάσει. Σκυλό... Να πει τις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Ναι, ωραίο. Πονάει μέσα στην Ελλάδα. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Λοιπόν, ένα κιλό. Ο πατάλησε πολύτιμο χρόνο εχθές. Ένα κιλό καφέ βγάζει 125 περίπου μονά εσπρεσάκια. Ναι. Αλλά ο Φρέντο, που έχει τις περισσότερες πωλήσεις, γίνεται με διπλή δόση, οπότε βγάζει 60 με 65 καφέδες. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, μας έλεγε ο Παναγιώτης ο Μπουρνατζίδης. Παναγιώτη, εγώ μίλησα για μονό εσπρεσάκι. Ναι, 125. Εγώ δεν μίλησα για διπλά ή τριπλά. Εγώ σας είπα, ένα κιλό καφέ βγάζει 125 καφέδες. Πόσο παίρνεις, αγόρι μου, το μονό εσπρεσάκι, Άρη? Τώρα δύο. Δύο. 125 επί 2 πόσο κάνει, φίλε μου? Να σε καλά, 250. Πόσο είπαμε κάνει ο καφές το κιλό? Τα πάμε. Τα πάμε, κύριε. 16 με 17. Αναλόγως. Ναι. Έχει και με 40. Καλά, αν πας σε μονοποικιλιακές καταστάσεις και τα λοιπά. Έχει και με 40. Ακριβώς, ας πούμε. Που είστε οι δίμονες και σε εγώ αυτό. Είχα καφέ. Εγώ είχα καφέ. Και ξέρετε τι αναγκάστηκα να κάνω. Εγώ αναγκάστηκα να εισάγω μόνος μου το 10. Επειδή δεν ήθελα να πέσω στην παγίδα των εταιριών, πάρ' τη μηχανή, δώσε ξέρω εγώ χρονομίσθωση και μετά από 3 χρόνια δικιά σου και τα λοιπά και θα παίρνεις από εμάς και τα λοιπά. Κατάλαβες, οπότε αναγκάστηκα να κάνω μόνος μου εισαγωγή από την Ιταλία. Μάλιστα. Εσπρέσο καφέ. Για να βγαίνει η δουλειά που δεν έβγαινε πάλι. Ο Αρσεναλάκης μας έχει τη λύση, λέει, και μας έχει μια τοστιέρα που έχει 4 θήκες μόνο. Χορτάσαμε ήδη, φίλε. Χορτάσαμε ήδη. Τα λέγαμε. Δεν σας μπορώ σήμερα. Τα λέγαμε. Τόστ ένα, τόστ δύο. Γεια σου, Χάρη. Τα μακριά Αυστράλια. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Τι έχει σήμερα, έχει τίποτα να δούμε σήμερα. Σήμερα. Καταρχάς, κίνηση. Δεν σας είπα τίποτα. Σήμερα το ποτηλιάρισμα, παιδιά, ξεκινάει όλος παραδόξως μετά την έξοδο από Τούμπα. Ναι, δηλαδή, ναι. Χάσαμε το κομμάτι από K12 από την Μουδανιών μέχρι και την έξοδο για Τριανδρία. Είναι καθαρό. Με κατεύθυνση δυτικά. Πεντακάθαρο. Μετά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου έχουμε αυτό που μπορούμε να πούμε ότι ούτως ή άλλως το είχαμε. Βέβαια, εκεί γίνονται δύο οι λωρίδες. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα. Ξεκινάει δηλαδή μετά την έξοδο του ασβεστοχωρίου με κατεύθυνση ανατολικά. Και έχει διαστήματα, δηλαδή είναι για κανένα χιλιόμετρο στην αρχή και μετά στην Τριανδρία ξανά για 500 μέτρα. Σήμερα η περιφερειακή παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Μήπως ακούσατε το πρωί που είπε ο Παναγιωτήδης ότι άνοιξαν οι Βενιζέλου και. Ναι, οι Βενιζέλου και η Γνατία, ναι. Από τις 2.30 το μεσημέρι και μετά, αδέρφια. Και οι υπόλοιποι πάντως. Αυτό έρχεται Κεραμαίος. Όχι. Κεραμαίος ζώνη καινοτομίας. Από Ζάκηθο, καλημέρα ο Ηλίας. Ναι, θα πάει από την Γνατία. Τα κακά μαντάτα ακόμη είναι στην αρχή. Ο δυτικός κόσμος είναι σε πολύ κίνδυνο. Μας παραθέτει μια δήλωση του Έλον Μάσκ. Δραματική προειδοποίηση. Υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία. Θέλουν να μας καταστρέψουν. Ποιοι? Εμείς νομίζουμε ότι ο Μάσκ. Ο Μάσκ είναι αυτός που το λέει. Αυτοί ξέρουν. Δεν είναι αυτοί. Έβγαλε τη μάσκα ο Έλλον. Δεν είναι οι πλούσιοι. Όχι. Οι πολύ πλούσιοι. Οι άλλοι είναι οι άλλοι. Ποιοι είναι οι φτωχοί. Μα έχει την μπερδέψει. Ξέρουν. Ερχόμαστε μια εβδομάδα εδώ. Είναι ο κλασικός ελληνικός διάλογος. Τι όμορφη που είναι η Τάνια Μοσχοπούλου, ρε παιδιά. Ναι, ρε φίλε. Μια εικόνα θα λέγαμε. Σαν γαλιδούλα σήμερα. Μια εικόνα. Μια νυφάδα. Καλημέρα, κουκλάκι μας. Καλημέρα. Μπορδοροδοκόκκινη. Που λέγε η κουκλίτσα. Το Ναυγενάκι πυροβολούν στο Μέγκα εδώ και πολλή ώρα. Έχουν και σε ζωντανή σύνδεση αγρότες. Αφού είναι αγροτική, δεν φίλε. Α, το ξέχασα. Ναι. Νομίζω ότι μόνο. Τέλειο στον αθλητισμό. Από τα χωράφια των γηπέδων στα χωράφια των αγροτών. Τον βάλαμε και στα τρόφιμα. Είμαστε έτοιμοι να επιδοτήσουμε, λέει, περισσότερο το αγροτικό πετρέλαιο. Ναι. Σήμερα υπάρχει μία συνάντηση. Το είπαμε αυτό, δεν το είπαμε. Σήμερα υπάρχει συνάντηση του αγροτικού κόσμου με τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι ζήτησαν εχθές. Πάντως να πούμε ότι. Έχουμε σύσκεψη στην αρχή υπό το Μητσοτάκη με το αρμόδιο υπουργό και αμέσως μετά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τους δώσει ραντεβού για να τους ενημερώσει. Πάντως το πάμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα αυτό με τους αγρότες τίνει να γίνει πανευρωπαϊκό, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε σε πολλές χώρες Ευρώπης. Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Εντάξει, νομίζω ότι το κυριότερο αίτημα, γιατί η Σμαράγδα είχε δίκιο πριν, δηλαδή βλέπουμε, αλλά δεν λέμε γιατί. Το κυριότερο αίτημα των αγροτών είναι ότι ενώ τους πιέζουν να κρατήσουν τις χαμηλές τιμές τους χαμηλά στα προϊόντα, βλέπουν ότι μετά πολλούνται, ρε παιδί μου, σε άλλες τιμές και σου λέει ότι εμείς δεν έχουμε κέρδος. Γιατί έχουν αυξηθεί το λίπασμα, τα πετρέλαια, τα καύσιμά τους, όλα αυτά τα οποία τα μέσα που κάνουν τη δουλειά τους. Και σου λέει ότι οι τιμές μας πιέζουν πάρα πολύ, να έχουμε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ έχουν αυξηθεί τα πάντα. Πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι, παιδιά, και στα εργαλεία που δίνουμε στους αγρότες. Νομίζω ότι πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση. Πριν από λίγο άκουγα τον κύριο Βγενάκη, όσο μιλούσατε, να λέει από μόνος του και να παραδέχεται ότι το βαμβάκι, λέει, είναι ο ελληνικός λευκός χρυσός. Οπότε δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Γιατί είναι χώρια αγορά. Ναι, έτσι έλεγε. Τι να σου πω. Όσον αφορά αυτό που ρώτησε Κωστή, δράση έχουμε στη Λα Λίγκα με κάποια παιχνίδια. Τη Χετάφε με τη Γρανάδα βλέπω στις 10. Βιγιαδολίδη και Σαντατέρ. Αξιμπομονή θα κάνουμε, παιδιά. Αύριο έχει κύπελλο. Να πω κάτι τελείως άσχημο. Ξεκινούν και οι Ευρωπαϊκοί. Το οποίο μου έχει κάψει τον εγκέφαλο, Κώστα, το λέω καταρχήν σε σένα. Τόση. Και κατά δεύτερον στους ακροατές μας, γιατί πιστεύω ότι κάποιος το βρει. Λοιπόν, εδώ και μία εβδομάδα μου έχει βάλει ένα συνάδελφο στην ΕΡΤ ένα ερώτημα μου έχει θέσει και μίλες, δεν μπορώ να το βρω. Ραπτόπουλος. Λοιπόν, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, η διαφήμιση του Τζόκερ καινούργια. Έχει ένα τραγούδι μέσα, το οποίο μάλλον φαίνεται να είναι Φρανκ Σινάτρα. Τι Σαζάμ, τι έχω ψάξει τα πάντα, τι Φρανκ Σινάτρα, τι με τους στίχους. AI. Δεν μπορώ να το βρω. AI. Δεν έχω βρει έχω βάλει τα πάντα, Κώστα. Δεν μπορώ να το βρω. Αν το βρεις, ρε φίλε, εννοείται, πραγματικά θα κερδίσω στοίχημα. Γι' αυτό. Ο Κώστας ο Βαραγιάννης θα το βρει. Βοηθήστε με να κερδίσω το στοίχημα. Α, το έχεις βάλει στοίχημα. Έχω βάλει στοίχημα και το είχα πει, θα στο βρω. Όχι, ρε φίλε, θα βρω το όνομα του τραγουδιού. Και δεν μπορώ με τίποτα. Έχω εδώ και μια εβδομάδα. Αύριο με αυτά θα ξεκινήσουμε. Παιδιά, ναι, όποιος τη δει, άμα τη δει, βοηθήστε. Κώστα, είμαι σίγουρος να το δεις. Να βρούμε μια λύση. Ένα στοίχημα πάντως που είναι άχαστο είναι το ταξιδιάρικο βαν του Μετρόπολης 95,5. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται γιατί γεμίζει depósito και ετοιμάζεται για το Road Trip Experience 2. Τα αγόρια μας. Αυτή τη φορά 4 θα είναι οι τυχεροί ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Θα ταξιδέψουν μαζί με τον Νικόλα τον Κουλιανό και τον Γρηγόρη τον Κόκκινο στην Αθήνα. Δεν χάνεται. 21 Μάρτη, παιδιά, σε ένα τρελό road trip θα παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα της εθνικής ομάδας με αντίπαλο το Καζακστάν για μια θέση στο Euro 2024 της Γερμανίας. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία μαζί με τους παραγωγούς του αγαπημένου ραδιοφώνου. Μπείτε και εσείς στο metrosport.gr. Εύκολο, πανεύκολο. Βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και δηλώστε εκεί. Πάμε εθνικάρα. Διαβάζω τώρα τα τελευταία λεπτά. Δεν το είδαμε καθόλου. Δολοφονική επίθεση στο Μεξικό στην οικογένεια του Πισάρο. Ναι, το έβλεπα πριν από λίγο. Μητέρα του Πισάρο δέχθηκε 2 πυροβολισμούς, νοσηλεύεται. Δεμένο χειροπόδαρα ένα θείο του με ρωτά σημάδια ξυλοδαρμού. Νεκρή η θεία του. Α, η θεία του, νόμιζα η μητέρα του. Όχι. Αδερφιά, και επειδή λες για τέτοιο, προτείνω ανεπιφύλακτα. Η μητέρα επέζησε από 2 πυροβολισμούς. Προτείνω ανεπιφύλακτα Γκριζέλντα στο Netflix. Ανεπιφύλακτα, με Σοφία Βεργκάρα να δίνει πραγματικά. Βέβαια αυτό είναι.
Βέβαια, άσχετο, αυτό είναι πραγματικό, Ιάρη. Ναι, και αυτό πραγματικό είναι. Και εκείνο, η Τριζέντα Μπλάνκο. Ναι. Η Τριζέντα Μπλάνκο ήταν. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι. Και σκομπάρει με έναν άνθρωπο, φοβάμαι και είναι γυναίκα. Για αυτή την ιστορία με τον Πιζάρο, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι από αυτές τις ενέργειες που κάνουν εκεί, κάτι απαγωγές, κάτι τέτοια, ζητώντας λίτρα κτλ. Τώρα έχει λίγη ώρα που είναι η είδηση αυτή. Οπότε, ίσως σε επόμενες εκπομπές να μάθουμε και στα επόμενα παράθυρα τον Σπορ εδώ στο Μετρόπολης. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, μέρα και κουλ. Τα λέμε αύριο, αδερφέ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Thank you.